Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Ο Τζόρνταν είναι εδώ. Καλημέρα, χαρούμενος. Καλή εβδομάδα και από μένα. Βγήκε πρώτος ο Πάοκ στα play-off και είναι μια μεγάλη πολλά επιτυχία. Σε σένα και σε όσους γιορτάζανε προχθές. Έτσι, πέρασε πέρα. Εγώ δεν ήρθα, ρε φίλε. Πού να έρθεις? Δεν ήμουνα. Σάββατο ήταν η γιορτή. Και τι ήθελε? Δεν σε είδα, σε πήρα τηλέφωνο, κλειστό το είχες. Όχι, θα το είχα ανοιχτό, με ζαλίζει, δεν τα πάω. Γιατί, δεν πιστεύεις δηλαδή? Τι να πιστεύεις? Στη γιορτή. Σε ποια γιορτή να πιστεύεις? Του Αγίου Κωνσταντίνου. Του Αγίου. Τι Αγίου? Και σου Στάθηδες, ίδιο όνομα έχετε. Ο Στάθης. Του Αγίου Στάθη. Στάθης και ο Κώστας το ίδιο πράγμα είναι. Πώς είναι το ίδιο πράγμα? Τι ρε φίλε, στα λατινικά Στάθης θα πει. Τι ήταν ο Άγιος Κωνσταντίνος, τι έκανε? Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Έφαγε ο κόσμο μπόλικο. Μετά μετανόησε, έγινε δικός μας και απεταξάνει. Κώστας τι θα πει? Κώνστας στα λατινικά τι? Κώνστας. Ναι. Πού να ξέρω τι? Σταθερός ρε φίλε. Σταθερός. Ναι. Κώνστας. Και Στάθης το ίδιο πράγμα. Στα ελληνικά σταθερός. Ναι. Οπότε είστε το ίδιο πράγμα. Και γιορτάζει και ο Στάθης δηλαδή. Κανονικά πρέπει να γιορτάζετε. Ο Στάθης. Όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρω, γιορτάζει αυτό σαν. Του Αγίου Ευσταθίου, ξέρω εγώ. Του Αγίου Ευσταθίου είναι άλλο. Ναι, ρε φίλε. Ο Ευσταθίος, ο Στάθης τι έκανε και έγινε? Και εμένα Στάθη θα με λέγανε. Γιατί δεν σε είπαν Στάθη? Είχα έναν άλλον αδερφό πιο μεγάλο από μένα. Ναι. Θα τον βάζανε εκείνον οι Ιορδάνοι. Ναι. Και πέθανε εκείνο τελικά σε μικρή ηλικία, μηνών τώρα μιλάμε έτσι. Ναι. Και τελικά έγινε εγώ, βγάλανε εμένα. Ποιο πέθανε? Ο άλλος. Ο αδερφός μου ο μεγάλος. Πέθανε. Ναι. Πώς? Μηνών ήτανε. Και από τι? Τότε εκείνα χρόνια ξέρεις από ασθένειες και από αυτά. Από ασθένειες. Κάτι θα αρρώστησε το παιδί τώρα. Για να πεθάνει θα αρρώστησε. Ναι, τώρα πού να ξέρουν τώρα πριν 50 τι χρόνια. Ήσασταν. 40... Όχι, ρε φίλε. Πρώτα ήταν αυτό. Ήταν 3 χρόνια πιο μεγάλο, α πούμε. Και γίνει... πέθανε μηνών. Ναι. Βάλανε εκείνον οι Ιορδάνοι, α πούμε. Το βγάλανε οι Ιορδάνοι. Ναι. Ναι. Και εμένα θα με βάζανε Στάθη, του άλλου του παππού το όνομα. Στάθη θα ήσουν. Ναι, Στάθη. Άρα έφυγε το πρώτο παιδί. Ναι, και βάλανε εμένα μετά οι Ιορδάνοι. Μετά άλλο παιδί κάναμε. Κάναμε μετά, αλλά ήταν πιο μετά, ας πούμε. Κάτσε, τον αδερφό μου, ας πούμε, τον βάλανε αδερφός... Γιώργο. Ναι. Γιατί δεν τον βγάλανε Στάθη? Μετά είχαμε άλλες ιστορίες με τον άλλο τον παππού, τον πιο μεγάλο. Τι έκανε, τσακώθηκε τον παππού, τον παπά, δηλαδή. Ναι, τι. Όχι, εντάξει, έκατσε αλλιώς η φάση. Ξέρεις τι. Ξέρεις τι τραβάνε τα ζευγάρια στις. Βγήκανε και από τα άλλα τα αδερφιά. Ξέρεις τι τραβάνε. Τη μητέρα μου, τα άλλα τα αδερφιά, ας πούμε, βγήκαν και άλλα αγόρια, τα οποία μπήκανε 2-3 Στάθηδες, ας πούμε. Οπότε δεν είχε. Ναι. Δηλαδή μπήκε το όνομα του παππού του άλλου, ας πούμε. Έχει τι έγινε. Εντάξει, τότε το είχαν ρε παιδί μου αλλιώς. Σου ναι. Λέει το πρώτο παιδί θα μπει του μπαμπά, άμα είναι αγόρι του μπαμπά, ο μπαμπάς. Ναι. Άμα είναι κορίτσι θα μπει του μπαμπά ή της, η μαμά. Κανονικά ξέρεις πώς πρέπει να γίνεται. Πώς να. Όποιος πληρώνει πρέπει να βγαίνει το όνομά του. Όχι. Πώς όχι. Άμα είναι ένα μπατήρι και δεν έχει, πώς θα γίνει, πώς θα το βγάλει το όνομα. Τι σημασία, δεν έχει φράγκο, σε βγάλουμε και το όνομα να πούμε. Πώς θα γιατί να μην το κάνει. Καμιά... τι σημασία έχει. Σοπαρε φιπλάκα κάνει. Γιατί. Τι γιατί. Καπιταλιστικό και αυτό είναι. Τι σχέση έχει τα χρήματα. Δηλαδή, όποιο έχει πολλά χρήματα θα τα πάρει όλα τα ονόματα αυτό. Βέβαια. Σοβαρά μιλά. Τι. Και άμα μείνει μπατήρι μετά από λίγα χρόνια. Θα το ξεβαφτίσουν. Θα το ξεβαφτίσουν. Θα βάλουμε το όνομα του παππού. Ξέρω χωρί Τζόρνα τώρα. Ξέρει τι καυγάδε έχουν γίνει, τι χωρισμοί έχουν γίνει στι βαφτίσει. Έχουν κάνει φασαρίες αυτοί που δεν είχαν μυαλό. Μαλώνανε αυτοί που οι άμυαλοι. Γιατί μυαλό μάλλον. Είναι δυνατόν τώρα να. Ευτυχώς τώρα τα καινούργια παιδιά, τα καινούργια ναι. Ζευγάρια. Ναι. Η επόμενη γενιά μάλλον, αυτοί που παντρεύονται τώρα ναι, 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 τελευταία ναι, ναι, 10-15 ναι. χρόνια, ναι. Μπορεί και 20. Ναι. Είναι πιο μορφωμένα τα παιδιά και γνωρίζουν τις καταστάσεις σας και οι γονείς γίνουν. Είναι πιο. Είμαστε πιο μαλακοί εμείς. Όχι τώρα. Πιο ναι. Μαλακοί, είμαστε δηλαδή κοντά στα παιδιά, ρε παιδί μου. Ναι. Πάνω σε αυτό. Εγώ βλέπω από τους δικούς μου τους πεθερούς, ας πούμε, να σου πω. Τι είσαι. Που είναι σωστοί, ρε παιδί μου, δεν τους νοιάζει τώρα. Ναι. Κοιτάνε τα παιδιά να είναι καλά, ας πούμε. Ναι. Και είναι πιο. Πώς το λένε. Καλά, εσύ με είπες ότι δεν σε θέλανε. Γιατί ήσουν να. Όχι, δεν με θέλανε. Μα δεν πήγα να τους ρωτήσω εγώ, γιατί δεν με θέλανε. Επειδή ήσουν παοξής, δεν σε θέλανε. Όχι, έτσι μου είπες. Δεν όχι. Ήσουν αγρίκος, έτσι μου είπες. Όχι. Όχι. Λέω, ρε παιδί μου, επειδή ήμασταν μικρά, ας πούμε. Ναι. Και ήσασταν μικρά. Εγώ και η γυναίκα μου. Η γυναίκα πιο μικρή. Εγώ πάλι ήμουν ανήλικος. Πόσο χρονό ήσουν? Εγώ ήμουν 24. Και η γυναίκα σου πώς ήταν? 8 χρόνια πιο μικρή. 8 χρόνια γυναίκα πήγες γύρω. 8 χρόνια πιο μικρή, βέβαια. Πόσο, 24 μείον 8? 15. 15-16. Και γνώρισε εσένα. Εγώ... Σ' αγάπησε. Ήσουν καλοφτιαγμένο. Τι να κάνω, ήμουν αγαπησιάρης. Και την έκλεψε? Ναι. Ναι. Πώς την έκλεψε, δηλαδή, όπως τις ταινίες που σου είπε πάρει στη σκάλα, όπως ο. Όχι, όχι. Όχι. Πώς το έκανε, δηλαδή. Ένα διάστημα. Συναρπαστικό ήταν, δηλαδή. Πώς. Βέβαια, μεγάλο πράγμα. Για πες μου να μάθω. Δεν το ξαναείπα, το ξέχασες. Δηλαδή. Όχι, με είπες. Αλσχάιμερ έχεις. Με είπες, δεν μου είπες τον τρόπο πώς την έκλεψες. Δηλαδή. Επήγαινε ορχόμενα. Ήταν στο ίδιο χωριό.
Σε άλλο χωριό. Εσύ στη Βροντού. Ναι. Εκείνη που ήταν. Σε ένα άλλο χωριό το Σερών. Σερών. Ορεινή Σερών. Εσύ ίσως στη Δράμα. Δεν πειράζει. Η αγάπη τα κάνει όλα κοντά. Η αγάπη όλα τα υπομένει, έλεγε ναι, η Μαρινέλα. Ναι. Τα κάνει όλα κοντά. Οι αποστάσεις είναι κοντές. Ναι. Λοιπόν. Και ας πούμε την αγάπησε έτσι, την είδες ναι, και τα λοιπά. Σε πανήγυρε πού. Στο γήπεδο πού. Σε... Έπεσε μπάλα δηλαδή στη Βροντού. Όχι, όχι. Και ήρθε και σε είδε και όχι, σε αγάπησε. Τώρα αυτά ήταν μικρά. Πήγαιναν έξω να πούμε. Εγώ πήγα έναν χωριανό, ας πούμε, από το χωριό της γυναίκας μου. Ναι. Ο οποίος μένει στο χωριό το δικό μας, γιατί ναι, έχει μία αδερφή παντρεμένη εκεί πέρα και είναι και αυτός εκεί πέρα σπιτόγαμπρος, ας πούμε. Κατάλαβες. Είναι... Σπιτόγαμπρος. Ναι, γιατί κοίταξε. Σπιτόγαμπρος είναι. Σπιτόγαμπρος. Σπιτόγαμπρος. Δηλαδή ναι, αυτός μένει, ρε παιδί μου, ναι, στο σπίτι του γαμπρού. Πώς λέγεται. Αυτός που μένει στο σπίτι του γαμπρού. Ναι, σπιτόγαμπρος λέγεται. Του γαμπρού, ποιου γαμπρού ρε. Η αδερφή του ήταν παντρεμένη στο χωριό μου. Η αδερφή του. Ναι. Ναι. Οπότε αυτός έχει γαμπρό στο χωριό μου. Ναι. Έφυγε αυτός από εκεί το χωριό, έρθε στο χωριό μου. Ναι. Και μένει στο γαμπρό. Πώς λέγεται. Επόλοιπα ζει στο ίδιο σπίτι. Ναι, τον είχε δίπλα ρε παιδί μου. Στο... Εντάξει, καμιά φορά ξέρει στο πλησταριό. Ναι. Δεν είναι πλησταριό. Κάνει κουζινάκι, κάνει άλλο στην αυλή, ξέρω εγώ, για ένα δωμάτιο να δω. Τον έχει σπιτόγαμπρο λέγεται. Όταν είσαι στο σπίτι του γαμπρού, πώς λέγεται. Ξέρω εγώ, αυτό είναι καινούριο. Ο σπιτόγαμπρο είναι ο γαμπρό που μένει στον πεθερό. Ναι, ναι. Ο σπιτόγαμπρο ποιο είναι. Αυτό που μένει στο σπίτι του αδερφού τη. Του γαμπρού, ρε. Το λέει λέξη. Σπιτόγαμπρο. Τι λέρε. Ήμασταν φίλοι λοιπόν μαζί με αυτό. Με το σπιτόγαμπρο. Είχαμε εκλογέ το 90. Το 90 εκλογέ. Ναι, τότε με, το, ξέρεις, με τον. Πώς το λέγανε εκεί τον παππού, τον Ζολότα. Οικουμενικές ιστορίες, ξανά ναι, μανά εκλογές ναι, και οικουμενική ναι, και ιστορίες. Τότε που ο Θοδωράκης πουλήθηκε τότε και που, ναι, ναι, τότε που μετά ναι, από λίγο χαρίσαν τα το... χρέη των Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού. Μετά από λίγο, μετά τον άλλο χρόνο, δύο ήρθε ο Κόκαλης. Θα θυμάσαι, ναι, μπήκε ο Μητσοτάκης ναι, να κάνουμε ένα φλάσ στον παρελθόν. Να Νέα Δημοκρατία τα λέγαμε. Νέα Δημοκρατία, να θυμηθεί. Ψήφισες όμως παλιά. Ναι, τότε φυσικά. Φυσικά Ολυμπιακός, φυσικά. Και βγήκαν αυτοί οι βουλευτές από την Πειραιά και λέγανε να δώσουμε από ένα χιλιάρικο ρε παιδί μου να ξοφλήσουμε τα χρέη του Ολυμπιακού. Εσύ τι το δεύτερο. Όχι, να θυμίσουμε λίγο τα παλιά. Τότε μη φωνάζεις. Να ψήφιζες το Ζίγδι εσύ. Ποιο Ζίγδι. Το Φούφο το να ψήφισε. Ζίγδι ο κόκκινο. Εσύ αυγή. Ναι, ναι, γιατί ψήφισες Νέα Δημοκρατία εσύ. Καλά, όλοι ψήφισαν. Όλοι ψήφισαν. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία ναι, και. Αφού ήταν ενάντια στον ΠΑΟΚ και ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Καλά, ρε φίλε. Τι καλά, τι καλά. Εντάξει. Τι καλά. Τέλος πάντων. Μη το πας πιο πέρα. Ο Σπιτόγαμπρο. Τον πήγα λοιπόν στο χωριό για να ψηφίσει. Με τι τον πήγε. Με το αυτοκίνητο. Εσύ είχε δικό σου αυτοκίνητο. Δεν το είχαν κλέψει τότε. Από κίντα χρόνια. Τι είχε, τι έμαξε. Δεν θυμάμαι πολλά είχα πάρει. Νομίζω τότε είχα ένα. Ένα τσέρι είχα, Νισάν τσέρι. Τάτσου τσέρι. Νισάν. Νισάν τσέρι. Ο αθάνατο. Τα σάνι και τα τσέρι είχε βγάλει. Τα τσέρι ήταν τα πρώτα. Ναι, ήταν καλά αυτοκίνητα. Ο αθάνατο. Με αυτό ήμουνα κιόλας νομίζω. 1100 θα ήταν, 1200. Νομίζω ήταν 1300 κιόλα. Ω Ζάκαρη. Ένα μουσταρδί. Μουσταρδί. Βολίδα. Ναι. Για πες. Τεσάρι σα μάνα αυτά. Περπατάγαμε με αυτά. Ναι. Να πούμε, ξέρω εγώ. Και εκεί ρε παιδί μου γνωριστήκαμε και άρχισα να πηγαίνω. Έρχομαι να πούμε εκεί. Πρικλοπή ποτέ έγινε. Μήνες είχαμε πλησιάσει και μια μέρα. Κατέβηκα Θεσσαλονίκη, κατέβαινα του Θεσσαλονίκη το χειμώνα, ας πούμε. Λέω τώρα τι να κάνω. Δούλευες. Δούλευα. Ναι. Πού ήσουν. Σε Λαχαναγορά. Από τότε. Στο Ρέντι πότε πήγες. Στο Ρέντι ήμουν πιο, πριν. Και ένα διάστημα πιο μετά. Πιο μετά. Ναι. Οπότε τι έγινε. Οπότε λέω αυτό το, δεν είναι τώρα το μπουζούκι τώρα να πηγαίνω έρχομαι κάθε Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο βγαίνα τότε να πούμε. Στη δισκοτέκ του χωριού, όχι. Στη δισκοτέκ πήγαινε. Ναι, μία δισκοτέκ. Πήγαινε ο κόσμος τότε, η δισκοτέκ ήταν. Ναι. Τα καφενεία και η δισκοτέκ. Πήγαινε και στην δισκοτέκ, πού να πα, τα μπουζούκια, δισκοτέκ. Τα μπουζούκια, άμα ήσουν λίγο πιο απλά, πήγαινε εκεί. Ναι. Άκουγε, ξέρει λίγο κανένα. Βασίλη και... Καρά, κανένα αυτά. Τότε εδώ πέρα ο Ρωμαίος. Τερλέγκα, ναι. Τερλέγκα, αυτή ήταν μετέπειτα. Ναι. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα. Αυτό είναι. Τα βρωμοτράγουδα τα οποία. Πολύ κλαψιάρι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν... Ποιότη μηδέν, ναι. Σκαρπίνι να πούμε σανδάλι και κάλτσα. Ναι, έτσι. Και δεν μπορείς στη δίσκο τι έπινες, τι ποτό, βότκα πάλι. Ουίσκι. Ουισκάκι, ουσκάρα. Ουίσκι βέβαια. Οπότε πήγες. Μπήρες ήταν στις, ναι, στις δόξες. Την δίσκοτεκ δεν είχε ένας φίλος, ένας ξάδερφος της γυναίκας μου ας πούμε. Και γεια σου ξάδερφε αυτός, γεια σου ξάδερφε κι εγώ και έγινε έτσι το ταλαβέρι. Μια μέρα πανέλα, λέω αυτό δεν είναι μπουζούκι, ή θα πρέπει να σε πάρω ή θα πρέπει να τελειώνει τώρα. Ναι. Και έτσι την πήρα ας πούμε και φύγαμε. Έφυγε, ναι. Και έγινε το. Συναρπαστικό. Ναι, την πήρα με το αυτοκίνητο του ξαδερφού της, μου το έδωσε. Ναι. Ναι, με... Να είναι Θεός χωρέστον εκεί που είναι τώρα. Τον έστειλες. Ναι. Εγώ τον έστειλα. Έκανε καταχρήση το παιδί, πολύ καλό παιδί, ο Παντελής. Έφυγε λέει, από τη ζωή. Κρίμα. Νεότατος έφυγε. Αν πίνεις πολύ και αν κάνεις ξενύχτια και ιστορίες. Ενώ αν δεν πίνεις πολύ, ζεις πολύ. Ναι, ναι, ρε, πάνε μέτρο. Βέβαια. Τι. Άμα πίνεις τώρα. Εμείς τώρα που δεν πίνουμε, μάθους άλλους θα γίνουμε. Άμα πίνεις κάθε μέρα μισό μπουκάλι, ούσχε επί χρόνια ολόκληρα, τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Και καπνείς και τρία πακέτα τσιγάρα.
Πόσο θα πας, πας νομίζω 80, 70. Θεά πας. Πού θα πας. Άμα τα κάψεις όλα μέσα, πώς θα πας. Οπότε τι έγινε, δεν μας νοιάζει μπουκάκι η φλάντσα του ξαδέρφου, που παρακάτω πες. Οπότε εντάξει, τι έγινε να πούμε. Πήγες με τα μπάνξα του ξαδέρφου, την πήρες. Και φύγαμε και έγινε το. Και έγινε, να πούμε, ο νταΐς του. Η κλεψιά τότε. Η κλεψιά, πούμε, ωραία, συναρπαστικά, ωραία, πολύ ωραία. Αυτά βέβαια σταματήσαν τώρα. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα, μέσω ίντερνετ γίνονται όλα. Μέσω ίντερνετ, τώρα το, μέσω Facebook, πώς τα λένε αυτά. Ναι. Facebook. Ναι, Facebook. Ναι, ρε, Facebook, ρε. Δηλαδή, τι, Facebook τι θα πει. Facebook. Δηλαδή, πρόσωπο στο βιβλίο. Το πρόσωπο του βιβλίου, πώς ερμηνεύεται αυτό, δεν ξέρω τα παιδιά. Σε πειράζει δηλαδή που εξελίχθηκε η κοινωνία, ρε. Το face to face δεν είναι πιο καλά. Το face to face. Πρόσωπο με πρόσωπο που λέμε. Τώρα, άμα πειράξει μια κουπέλα έξω, θα σε βρει. Γιατί θα σε βρει. Λέω εγώ τώρα, υποθέτω θα σε βρει. Ναι, έχει συνδέεται στο Facebook. Δηλαδή τώρα, άμα δεις εσύ μια κοπέλα, σου είναι 25 χρονών και την έλεγες μωρό μου, ξέρω εγώ τι περπάτηματάρα έχεις, ξέρω εγώ, και τη έλεγες τα παλιά που λέγαμε, ξέρω εγώ. Στο διάλογο μπορεί να σε περιφύγει. Α, στο διάλογο θα σε πει. Πιθανόν. Η ιδέα σε δώσει σημασία, θα φύγει. Πάψε. Καταρχήν όλες είναι καλωδιωμένες, σας βλέπω. Τι θα... Περπατάνε, καλώδια σταθιά, αυτά τα, με τα κινητά, ξέρεις, τα τραγούδια και τα αυτά και ξέρω εγώ. Ναι. Και παραμιλάνε. Μόνες τους. Ναι. Άνευ λόγου, δηλαδή. Πού πας, μωρέ, να πούμε εσύ τώρα. Πού πας. Περνάει κόκκινα, πράσινα, τα φανάρια, τα αυτοκίνητα. Περνάει ένα στο μονόδρομο. Δηλαδή πρέπει να έχεις και την όραση και την ακοή, να πούμε, στη διαπασόν. Ναι, 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 ναι. Πώς θα γίνει τώρα. Ναι. Λοιπόν, όταν μου βάζεις τα καλώδια αυτά. Είναι καλωδιωμένες. Ναι, 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 ναι. Χάνεις τις αισθήσεις σου. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Άκουλε. Τουλάχιστον την ακοή την έχεις χάσει. Ναι, βέβαια, δεν ακούς. Πας εσύ κανονικά στον δρόμο και έρχεται ένα μηχανάκι, παράδειγμα, λέμε ένα πακετάς, ρε παιδί μου, από την ανάποδη, γιατί βιάζονται κι αυτοί. Βιάζονται. Πάνε την παραγγελία. Σου δώσει μια, να πούμε, εκεί στο χέρι, εκεί που κουβαλά το κουνά στο χέρι, να πούμε, και α πέσει κάτω. Λοιπόν, οπότε λοιπόν. Θα πέσει, τι, ο Γιακουμίδης κλέφτης θα γίνει δηλαδή. Ο Γιακουμίδης, να πούμε, όταν πας φυσιολογικά, να πούμε, να πάρει το μεροκάμα. Ναι. Παρακαλάει να πέσει εσύ να πάρει μεροκάμα, τότε. Όχι, δεν είναι τέτοιο άνθρωπο. Χαιρετίσματα στο Γιακουμίδη. Θα μας περιμένει την άλλη εβδομάδα να μας, θα πάμε στο Ουζάκι, έτσι λέγεται. Γιακουμίδη, έχει χαιρετίσματα και από τον Εμίλιο προχθές με τον Εμίλιο μου. Ποιο είναι ο Εμίλιο. Τον Εμίλιο και τον φίλο μας εκεί στη Σομπελόγη που ξέρει. Το ξέρει. Βέβαια, έχουν φίλοι χρόνια αυτοί. Συνεργάτε, ναι. Λοιπόν, όταν μιλά εκεί τώρα με τον αυτόν. Πολύ ωραίο, θα πάμε αυτές τις μέρες εκεί πέρα. Ναι. Δεν ξέρω ποια μέρα εσύ, εγώ είμαι έτοιμος. Όποια μέρα μου πεις, είμαι έτοιμος. Σου πω εγώ τη μέρα. Ναι. Ναι. Και. Πού ήμασταν? Στις καλωδιωμένες γκόμενες. Ναι, λοιπόν, ναι, αυτό το πράγμα πρέπει. Είναι αυτά τα κουμπιά. Ρε Τζορντάν, μην κάνουμε σαν τους γέρους. Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Έχει τα παιδιά. Δηλαδή, την εποχή των πατεράδων μας, με ένα μαρούλι. Αυτά από αυτό ήταν τις μάνες μας, να πούμε, και τις ξεγελάγανε. Και δεν είναι... τώρα μετά θέλανε λιγκόμενες αμάξια, περάσανε να πούμε στην δεκαετία του 80. Μηχανάκι, αμάξι δεν έχει, ξέρω εγώ, λεφτά δεν έχει, ξέρω εγώ, δεν έχει. Κάθε εποχή έχει, πώς θα γίνει, ρε. Δεν είναι. Τώρα κατηγορούμε τα παιδιά, το φλερτάρουμε μέσω του Facebook. Κατηγορούμε τους γονείς, εγώ τώρα. Τους γονείς γιατί? Γιατί φταίμε εμείς, ρε Τζόρντα, δηλαδή τα παιδιά μα, δηλαδή. Μιλάνε μέσω του Facebook. Δηλαδή, τι φταίμε εμείς, δηλαδή. Να δεις, ναι, τι όταν, να το πούμε, δηλαδή. Όταν το παιδί είναι καλομαθημένο. Καλομαθημένο είναι. Η γενιά αυτή, όλοι οι υπόλοιποι είναι καλομαθημένα παιδιά. Γιατί είναι καλομαθημένα. Τα παιδιά μας, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είναι καλομαθημένα. Γιατί τα έχουν όλα. Τι έχουν, τα βρήκαν όλα, μάλλον. Ναι. Καταρχήν. Μην κάνεις σαν τους γέρους, ρε. Εγώ να κάνω. Σαν γέρος κάνεις, ρε. Εμείς και τα. Τι είμαστε. Δεν είναι καταρχήν. Τι αν δεν πάλεις. Σαν τους γέρους κάνεις. Εγώ να κάνω σαν τους γέρους. Εγώ λέει, εμείς τα νιάτα μας βάζει και τη μασέλα, να πούμε. Κάτσε, και ρε, το φίλε. Μούσι το τετράγωνο, εμείς τα νιάτα. Τι είναι. Μιλάω για τον κανόνα του. Τσακμινοπασό και του λέω τι έκανε στα νιάτα σου, να πούμε. Κλεφταράρα. Πώ μιλάει έτσι, ούτε τα ποδάρα του λέω κοπρίτη. Για λέγε. Τα νιάτα μας. Εγώ λέω τα παιδιά να είναι ψημένα. 43 χρονών έβγαινε συνταξιούχο καραγκιό. Καλά, δεν λέμε και αυτό. Πρέπει να είσαι κοπρίτη. 43 χρονών συνταξιούχο, αλλά και δουλεύει 30 χρόνια αυτό. Σιγάρε, σκοτώθηκε, ρε. Εμείς θα μας πάνε. Εδώ τα παιδιά πάνε 30 χρόνια ακόμα δεν δουλέψανε. Μισό λεπτό. Στο σπίτι θα μας πάνε. Κάτσε, ρε φίλε εδώ. Πρόσεξε. Τι να πούμε τα προβλήματα της κοινωνίας του. Έτσι. Λοιπόν, αυτός για να βγει 43 και 45 χρόνια και 50 χρόνια συνταξιούχος, έχει δουλέψει 35 χρόνια. Σκοτώθηκε. Δεν δούλεψε. Σιγά. Δεν δούλεψε. Τι το πήρα 12 χρονών, στα κάτεργα τον πήρα. 18. Φύγει από εδώ πέρα. Κάτσε λίγο, ρε. 45 χρόνια συνταξιούχος ο κοπρίτης. Παρακαλώ, ρίσα από εδώ πέρα. Πάρα στο δημόσιο βγαίνανε. Ρίσα από εκεί πέρα φυσικά. Ρε, μαζί σου είμαι σε αυτό, αλλά κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Εδώ πρέπει. Τι φταίνε τα παιδιά, ρε, πες μας. Δεν κατηγορεί τα παιδιά. Δεν κατηγορεί τα παιδιά. Δεν φταίνε τα παιδιά. Φταίνε οι γονείς για τα παιδιά. Γιατί... Πάμε σε διάλειμμα γιατί παοξίδικα μετά λες. My heart.
she took everything, everything I gave her. Τι μιλάς, σου πω εγώ ποτέ, σου δώσω το σήμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι η... Αν έχει σειρμό στις σκέψεις, σε βγαίνει αυτό. Σειρμό. Ιρμό, ρε παιδί μου, να μην το χάσει, ας πούμε, τον ιρμό. Λοιπόν, να πούμε τον κόσμο πριν αρχίσουμε και το ξεχάσουμε μετά. Ναι. Ότι θα είμαστε την Πέμπτη που μας έρχεται στο ΠΑΟΚ Πανιώνιο στο παιχνίδι, θα πάμε στην Αρδέα. Ο. Ήδη ξέρει ο κόσμος εκεί, στην Καρατζόβα με λίγα λόγια. Καρατζόβα. Ναι, το παλιό το όνομα. Ναι. Λοιπόν, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανιώνιο θα το δούμε εκεί στον Μπαλαντόρο στο μαγαζί. Ο Μπαλαντόρο. Τι ώρα το μάτς? Το μάτς είναι 6 και 4. Θα κάτσουμε και θα είμαστε λίγο πιο νωρίς, θα κάτσουμε και καμιά ώρα μετά. Για να μην τα κάναμε σε δύο μέρες, μια μέρα και τα δυο, τα Γιάννητσα, δεν το προλαβαίνουμε. Το κάναμε δύο μέρες. Πέμπτη λοιπόν θα είμαστε στην Αρδέα, ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Αρδέα, Αρδέα λέγεται. Αριδέα λέγεται. Αρδέα. Αριδέα λέγεται. Όχι, λέγεται Αρδέα. Αριδέα λέγεται. Πάλι τα ίδια. Γκαρατζόβα λέγεται. Λέγεται Αρδέα. Εκεί λέγεται Αριδέα. Όχι, Αρδέα. Και έχει τον Αλμοπό ακούει... εκεί πέρα που παίζει μπαράζ τώρα για να βγει κιόλας. Ναι. Όποιος ακούει από Αρδέα, να βγει όταν ανοίξουμε γραμμές, ναι, και να σου το πει. Τι δεν λέγεται τόσα χρόνια να πας Αριδέα. Αρδέα λέγεται. Αρδέα το, λέτε, το λένε για να κόβουν, βάζουν τον αποσυμβείο, για να ενταχεία του λόγου δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, Αριδέα λέγεται λοιπόν. Γκαρατζόβα το παλιό το όνομα. Καρατζόβα. Ο Ιλαρίων ο μεγάλος εκεί ο παλιός. Και ο Αλμοπός φυσικά και ξέρω. Και την Κυριακή θα, ναι, πάμε, ναι, στα Γιάννητσα. Ναι. Στο παιχνίδι τη ΑΕΚ με του ΠΑΟΚ, να πούμε. Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το παιχνίδι αυτό είναι 8 η ώρα, δεν είναι 8.30. Ναι. Είναι 8 η ώρα γιατί νομίζω για ένα άλλο παιχνίδι μετά, δεν, ναι, ξέρω ποιο είναι. Ναι. Στο καφέ Μόσιον, στον πεζόδρομο και στο φίλο μου τον Στέφανο. Και χαιρετίσματα, ναι, και σε αυτού. Μα ακούνε και, ναι, μα, ναι, βλέπουν, ναι, κιόλα, ναι, συνέχεια. Θα το πούμε και άλλε. Θα μαζέψει κανένα φράγκο, για θα, θα δούμε, ρε παιδί μου, ό,τι μπορεί. Στην τουαλέτα στο ημίχρονο. Ό,τι μπορεί ο καθένα. Και όπως όσο μπορεί, όλοι θέλουν, αλλά δεν μπορούν όλοι. Τι να κάνουν. Τα φάγα, στα χαρτιά, ναι, σωστά. Και στα δάνεια. Σωστά. Ρε, όλοι στον πονοκέφαλο είμαστε. Ε, βέβαια, τι, φυσικά. Στη Διράνια είναι όλος ο κόσμος. Τι να κάνω, γνωστό είναι. Δυστυχώς. Εντάξει. Την Πέμπτη θα πούμε που θα πάμε την Κυριακή. Άστο, θα πούμε και την Πέμπτη, ναι, ότι θα πάμε την Κυριακή. Σωστά. Ωραία, βενζίνη, αύριο θα το ξαναπεί εσύ. Ναι, πω εγώ, μη στεναχωριέ. Ναι. Πάω κάρα, τι έγινε. Λοιπόν, λέμε, πάμε παρακάτω τώρα. Καλά είναι. Στα θέματα. Ο ΠΑΟΚ, από ό,τι βλέπετε και εσείς πλέον, έχει νομίζω την πιο γρήγορη ομάδα από αυτές τις τέσσερις που παίζουν στα play-off. Το είπαμε πριν τα play-off, το λέγαμε τόσο καιρό. Επιτέλους είναι σχεδόν όλοι πίσω στην ομάδα. Έχουν επιστρέψει όλοι εκτός τους τιμωρημένους. Ναι. Λοιπόν, έπαιξε και ο Μπερμπάτοφ σήμερα. Θα πούμε πάρα πολύ. Θα σου πω, θα σου πω. Εσύ πες ό,τι θέλεις. Ο καθένας έχει την άποψή του. Φας τη μάπα του χρόνου, περπατάει. Μακάρι να του ξανακρατήσει και τον χρόνο, φυσικά. Τέτοια βόδια που να βρει ακοροϊδεύει. Καλά, καλά. Εσύ πες τα δικά σου. Τέτοια βόδια που να βρει ακοροϊδεύει. Λοιπόν, και τον άμαλο το λάδι, το δικό στον κοντό. Α, τα αρέσει. Πες ό,τι θέλει. Εγώ λέω ό,τι θέλω. Εγώ λέω το δικό μου, τη δική μου άποψη. Πες τη δική σου άποψη. Φυσικά, εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Θα μείνει και ο Ίβιτς, θα μείνει και ο Μπερμπάτοφ. Ξεκινάει λοιπόν ο Ίβιτς σήμερα, ναι, ναι, με Γλύκο στα δοκάρια κάτω, τετράδα στην άμυνα αυτή που περιμέναμε, λέω βαζαριστερά, δεξιά τον Κίτσιο, Τσαβέλα Μαλεζά στα σπίτια. Μα αυτό θα πα του χρόνου να χτυπήσει τα σπίτια. Θα σου πω εγώ με ποιου θα πάω. Το Μαλεζά και τον Κίτσιο. Μπροστά το δίδυμο πιο μπροστά από αυτού το Χαρίζει και τον Τζίμηρο. Ωραία αυτή. Η τριπλέτα πιο μπροστά είναι ο Πέλκα από αυτού, ο Μάκα αριστερά, ο Ροντρίγκε δεξιά. Ωραία και αυτή. Και ο Κλάου κορυφή. Ωραία. Λοιπόν, ναι. 4-3-3 ή αν θέλει πιο καλά, 4-2-3-1. Μα θέλει, βλέπω. Είμαστε, αφού είδα, σήμερα είδα το παιχνίδι ολόκληρο το, και το ξαναείδα μετά. Πάλι. Ναι. Το είδα πάλι να πούμε μετά για να βγάλω τα συμπεράσματά μου. Μάλιστα. Εγώ. Λοιπόν, α σου κάνω μια ανάλυση, ρε φίλε. Ό,τι γουστάρει. Εγώ είμαι όλο αδειά. Λοιπόν, λέει. Ο Γλύκο. Για μένα δεν χρειάστηκε να επέμβει σήμερα. Σοβαρά δηλαδή. Με τον Γλύκο θα πάτε τον κόσμο. Αλλά όσες φορές χρειάστηκε να επέμβει, διέκρινα, ναι, ότι ούτε ο ίδιος πιστεύει τον εαυτό του. Λοιπόν, ρωτάω, με τον Γλύκο θα πάτε τον χρόνο. Δεν έχει την αμετούμενο η αυτοπεποίθηση και αυτό φάνηκε σε μερικές φάσεις. Π.χ. παράδειγμα στο φάουλ που έκανε του Μπαργκάν στο φάουλ, η μπάλα πήγαινε πάνω του. Με γροθιά. Να πάει με γροθιά. Γροθιά. Λοιπόν, κάνει μια εκτείναξη αυτός, δεν ξέρω τι θέλει να επιδείξει εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, διώχνει την μπάλα με γροθιές. Και ξαναδίνει ευκαιρία και επίθεση στον Πανιώνιο. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος του Γλύκου. Ναι. Αυτό το βλέπει και ο συμπαίκτης του μέσα και βλέπει ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση ο τερματοφύλακας του. Δεν έχει εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Κάτι που πρέπει ο ίδιος ο τερματοφύλακας να το κάνει αυτό για να δώσει αυτοπεποίθηση του συμπαίκτης του. Μες. Αριστερό μπακ, το Λέοβατς. Αυτό είναι, έχει πολύ καλά ανεβάσματα. Τι έχει, λέει? Ανεβάσματα πολύ καλά. Ναι. Βέβαια δεν μπορεί, κατεβάσματα να φτάσει, έχει. Δεν μπορεί να φτάσει το Λίνο. Oh. Δεν το συζητάμε. Λίνο, στα καλά του. Να βρείτε,
Λοιπόν, αλλά είναι πειθαρχημένος και αμυντικά, ναι, και με κάποιες σέντρες ξηράφι. Ναι. Π.χ. Συρτές, η σέντρα, ναι, που κάνει στον Κλάου στο 3 λεπτά που κάνει στο 3 λεπτό, στο 2 λεπτό. Την ευκαιρία. Την ευκαιρία που κάνει. Λοιπόν, ο Τζαβέλας και ο Μαλεζάς, τα δύο στόπερ. Ο Μαλεζάς μπορεί να είναι στους διακριθέντες στο ψηλό παιχνίδι σίγουρα. Είναι διακριθέντες. Κρύο στόπερ. Δεν ξέρει πολύ μπάλα ο Μαλεζάς, αλλά τι γίνεται, βοηθάει με την εμπειρία του. Mm. Φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις. Το Μαλεζά να πα στον χρόνο. Γιατί σε χαλάει ο Μαλεζάς να είσαι στον πάγκο, ας πούμε, και να βοηθάει. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω είναι έμπειρος, η εμπειρία του φάνηκε σε πολλά παιχνίδια. Εκεί που κάνει το λάθος ο Τζαβέλας, ας πούμε, και το διορθώνει αυτός. Το σώνει. Το σώνει. Ναι. Ο Τζαβέλας είχε και καλές, είχε και κακές στιγμές. Δεν το χωνεύει ο Τζαβέλας, δεν το χωνεύει. Είχε και καλές, είχε και κακές. Δεν το χωνεύει. Που κοντεύει να γίνει παραλίγο ομοιραίος, αλλά προλαβαίνει ο Μαλεζάς και το διορθώνει. Το είπαμε. Ο Κίτσιου. Και καλές και κακές και αυτές στιγμές. Προσπάθησε βέβαια μετά από καιρό να είναι πιο πειθαρχημένος στο αμυντικό κομμάτι. Μ' άρεσε λίγο πίσω. Υστερεί εκεί στο Υστερεί. Ναι. Μπορώ να το χαρακτηρίσω περισσότερο ως επιθετικό back και όχι ως αμυντικό. Ωραίο, μ' αρέσει. Λοιπόν. Αυτά εσύ τα είπες, εσύ τα έγραψες μόνος. Ναι, ρε φίλε. Τι λέει, ρε φίλε. Ναι. Έχεις κάνει πρόοδο, ρε παιδί. Άσε ρε μεγάλε. Σήμερα το είδα το μάτι δύο φορές. Να το βλέπεις το μάτι, δεν παίζεις χαρτιά και να βλέπεις το μάτι. Τι να κάνω, σήμερα το είδα. Είχα και τα ραντεβού μου εκεί πέρα και το ξαναείδα μετά. Λοιπόν, το μυαλό του είναι πώς να ανεβαίνει ψηλά. Ναι. Μ' αρέσει αυτό σε αυτό να. Δεν γυρνάει πίσω. Δεν γυρνάει πίσω. Θέλει ταξί να κινήσει. Ναι. Λοιπόν, ταξί είναι τώρα διπλή τα ρήφα, ναι. Δική του είναι η ενέργεια, ναι, που βγάζει τη σέντρα, κάνει τη σέντρα και χτυπάει μπάλα στον Μπέλκα. Αν θυμάσαι και πάει στον Κλάου στον γκολ. Ναι. Δικιά του είναι η φάση. Έτσι, ανέβηκε πάνω. Ναι. Ήταν ορεξάτος. Μ' άρεσε φιλότιμος, ξέρω εγώ, έδειξε διάθεση. Καλά ήταν. Δεν μπορώ να πω. Για λοιπόν, ο Τζιόλης ήταν ο Πάουκ λίγο γρήγορος. Ας το Τζιόλη. Ο Τζιόλης είναι σε άλλο κομμάτι. Το Τζιόλη δεν θα τον κατηγορήσουμε γιατί είναι αργός. Όχι. Ο Τζιόλης είναι, ναι, αυτό είναι χαρακτηριστικό από τη φύση. Ναι. Δεν μπορεί να τον πει τεμπέλη. Όχι. Είναι αργός. Τι να κάνουμε τώρα, η φύση το έδωσε αυτό. Ναι. Λοιπόν. Φάτο στη μάπα. Τι να σε κάνω. Ο Τζιόλης. Φάτο. Ο Τζιόλης είναι. Ο Τζιόλης ξέρει μπάλα. Στο λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω. Καταρχήν είναι πολύ καλό παιδί και τον χρειάζεται η ομάδα. Καλό παιδί είναι. Βεβαίως. Πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι ξαδέρφης, θα το δεν προδίδει την ομάδα. Από αυτή την έννοια είναι καλό παιδί. Δεν πρόκειται να ρίξει ποτέ την ομάδα. Ναι, ξέρω γιατί το λες. Α, μπράβο. Δεν χρειάζεται να το πει. Θα το πω. Όχι, δεν χρειάζεται να το πει. Είναι πολύ καλό παιδί. Και... δεν θα προδώσει ποτέ την ομάδα. Και τον προπονητή του, έτσι. Λοιπόν, χαρίσει και τον προπονητή του φυσικά. Δεν τα φάγαν το Στέφενς, είπε εγώ δεν τον τρώω. Και πήγε στην Τουρκία. Έτσι, μπράβο. Το ίδιο και στον Άγγελο, το ίδιο και στον επόμενο, τον ίδιο και σε μετεπόμενο. Τέτοια παιδιά θέλει ο Πάουκ και είναι αγωνιστέ. Τι να κάνουμε, αυτό μπορεί, αυτό δίνει. Λοιπόν, το ξέρεις το μάθημα, το ξέρεις το μάθημα. Τι μάθημα, εγώ να το ξέρω. Ξέρεις την πιάτσα μέσα, το λοιπόν, μάθημα. Λοιπόν, ο Χαρίσης και ο Τσίμηρο, τ' αδερφέ, mm, κατάπιανε χιλιόμετρα πάρα πολλά και οι δύο, ειδικά ο Τσίμηρο του. Ήταν ο κορυφαίος για μένα του γηπέδου. Έδειξε ότι είναι φοβερός playmaker. Λοιπόν, έδωσε μάγες, έδωσε ρυθμό. Τώρα, για μένα ήτανε, τώρα, ήταν ναι, ο καλύτερος. Ναι. Λοιπόν, πλάγιασε πολλές φορές την μπάλα, ειδικά στις παράλληλες έντρες. Και ακόμα και στο κάθε το παιχνίδι όταν ήθελε να κάνει. Και το κάνει και το απόδειξε αυτό με την κάθε το την παλιά. Το καλύτερο από το κάτσε δηλαδή. Θα σου πω, θα σου, ναι, ξέρει μπάλα αυτός. Mm. Στον γκολ που βάζει το δεύτερο Μάκ ήταν κάθε τη δικιά του. Mm. Δεν είναι. Άμα ήταν κανένας άλλος λοιπόν του ΠΑΟΚ παίξει εκεί, θα την έδινε μία, θα πήγαινε η μπάλα στα πουλιά, θα χάνει την επίδεση ο ΠΑΟΚ. Έτσι θα γινότανε. Μ' αρέσει. Ξέρει μπάλα λοιπόν. Σήμερα σε αφήνω και κάνει λοιπόν, το παιχνίδι, σε γουστάρω λοιπόν, σήμερα. Ναι. Μ' αρέσει. Λοιπόν, μ' αρέσει γιατί είσαι πρώτο. Αυτή η κουβέντα και λοιπόν. Θέλω να σε δω μετά τον Αύγουστο, αν είμαστε εδώ. Σου πω εγώ τώρα. Και δυνατή που θα παίξετε με καμία μεγάλη για ομάδα. Για το Τσίμηρο λοιπόν, εγώ δεν τα λέω τώρα. Εγώ τα λέω στο πρώτο παιχνίδι που είδα τον ΠΑΟΚ με την Ξάνδη 20 λεπτά γιατί μετά τραυματίστηκε. Είδα την υποδοχή τη μπάλα, τι παλιέ που έβγαζε και τα αυτά σε 20 λεπτά αν θέλει. Και είδα και σου λέω από τότε ο παίκτη αυτό ξέρει πολύ μπάλα. Λοιπόν, οι μεταγραφές αυτές που γίνανε όλες είναι τριετίας και τετραετίας. Ναι. Κάνα δύο απέτυχαν φυσικά. Ναι. Λοιπόν, αυτές που πέτυχαν και είναι μέσα σε αυτούς και αυτός, θεωρώ ότι του χρόνου θα βγάζει μάτια αυτός. Μες. Θα είναι πολυεργαλείο για τον ΠΑΟΚ. Ωραίος. Λοιπόν, για τον Χαρίση, ο Χαρίσης το χαρακτηρίζω εγώ pitbull σήμερα. Ο Χαρίσης πρέπει να δυναμώσει όμως κι άλλο. Pitbull, ρε παιδί μου, τρώει, πώς το λένε, τρώει το γήπεδο αυτός. Θέλει να ορμήξει, να πούμε. Πρέπει να δυναμώσει όντως για να βγάλει περισσότερη ουσία στο παιχνίδι του. Έχει πολύ θράσος αυτός να του κάνει αυτό. Έχει στοιχεία δηλαδή πολύ ωραία. Αλλά ξέρεις τι πρέπει να προσέξει ο Χαρίσης. Να προσέξει πολύ τα μαρκαρίσματά του. Που σημαίνει ότι και αυτός πολύ μου θυμίζει σαν τον Κάτσε. Είναι στις δηλαδή, αρχές του. Στις αρχές του, κατάλαβες. Με τα γάρια για λαδοτρόφους. Τα γαράγος είναι λοιπόν. Αμυντικά. Πρέπει μυϊκά να δυναμώσει. Ναι. Το μυαλό του. Εντάξει, αυτό είναι άπειρο. Εντάξει, από την εμπειρία του μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Ναι.
Αλλά δεν το φοβάμαι, ας πούμε, στα πνευμόνια του, στα αυτά του, στο πάθος του. Πνευμονολόγος είσαι, ρε φίλε, τρέχει, δεν κουράζεται. Πνευμόνια, ο πορπόδης είσαι, ρε. Δεν κουράζεται. Δεν κουράζεται. Είναι, α, από αυτή την πρέπει να προσέχει να μην φάει κάρτα. Ναι. Είναι στο πάλι έφαγε. Λίγο απίδα. Ναι, είναι απειθάρχητος. Θα κοκκινιστεί, αλλά αν τον πάρουν χαμπάρι θα πάρει. Μου το έχω πει εγώ. Και εγώ στα λέω με τον κάρτα. Χαμηλά ειδικά. Ναι. Λοιπόν, αυτό μπορώ να το εξηγήσω εγώ ως ένα σημείο στο υπερβολικό πάθος που έχει για να δώσει αυτά που θέλει μέσα στο παιχνίδι του. Έτσι το παθαίνει. Το ίδιο παθαίνει και ο Κάτσε. Λοιπόν, για τον Μπέλγα τα πράγματα είναι γνωστά. Μπάλα ξέρει. Δεν μπορεί να του κατηγορήσει κανείς ότι ξέρει μπάλα, αλλά κάτι του λείπει, ρε φίλε. Τι του λείπει τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, για τον Μπερμπάτοφ να σου πω. Ξέρεις τι του λείπει. Του Μπέλγα, ναι. Τι του λείπει. Μπα σε ένα γυμναστήριο. Με ένα προπονηταρά στη γυμναστική. Ναι. Να τον κάνει άντρα. Ναι. Εντάξει. Γιατί ο Πέλκας, να πούμε, άμα κλάσει ο κουτρουμπής, ο Πέλκας μπορεί να πάθει πνευμονία τρεις μήνες. Λες λοιπόν, αυτό να του λέει. Λέω ότι φοβάται να μπει μέσα στη μάχη. Ναι. Μπορεί. Γι' αυτό το λόγο. Φοβάται το ξύλο. Μπορεί. Αυτό βλέπω εγώ. Είναι δηλαδή λίγο χεστράκος. Εντάξει. Μπορεί. Είναι εύκολο στον γκολ, θα τον περιμένουμε, αλλά με αυτό το μυϊκό σύστημα που έχει. Τι να σου πω, ρε φίλε. Δηλαδή. Είναι. Τι να σου πω. Άμα λώσει με την κόρη μου, να τον βάλει κάτω. Τόσο πολύ δηλαδή. Ναι. Του πιάσει μπάλα... γενούλα, με κάνει ένα κεφαλοκλείδημα, να τον βάλει κάτω. Δεν τη γλιτάρει. Ναι. Στο λέω, του το λέω. Πρέπει να τον πάρει ο μπαμπά του να βρει έναν. Πώς θέλει να από αυτού του γκουρούμπαγλάδε, του personal trainer που πάνε με τι γυναίκε των πλουσίων εκεί και τι κάνουν γυμναστική. Βρήκα ένα τέτοιο καλό να το φτιάξει. Να κάνει λίγο όμου, λίγο στήθο. Τα πόδια του να δυναμώσει γιατί. Είναι και ζαϊφκού είναι αυτό. Θα... Σουτάρει να πούμε. Σαν το τερλίκα του φίλου μου την κόρη τη Μαρίνα, να πούμε, που παίζει μίλα με την κόρη μου, έτσι σουτάρει. Γυναικεία ποδαράκια έχει. Πάει γίνει λίγο άντρας. Εντάξει. Να μπει σε κανένα μπάρ εκεί να του πειράξουν την κόμμα, να ρίξει κανένα ξύλι, ξανά ξυλί κτλ. Τι είναι αυτό για τον Πάο. Πλάκα κάνει. Με του καρνίβαλου εκεί, του Μάο Μάο, να πούμε. Yeah. Είναι ο Πέλκας δεκάρι για τον Πάο τώρα. Εκεί θέλει σωματότυπο, ρε. Θέλει bodybuilding, πώ θα λένε αυτά. Yeah. Και φυσικά ταχύτητες, αυτά θέλει ατομική βελτίωση. Δεν το έχει πάρει καμπάρι. Ξέρει μπάλα, ξέρει μπάλα. Είναι εύκολο στον γκολ, είναι εύκολο στον γκολ. Αλλά είναι μια φλωρούμπα άρευ προηγουμένου. Ναι. Τι να λέμε τώρα, ψέματα να πούμε. Έτσι. Έτσι είναι, δεν το λες όμως. Έτσι είναι, ξέρει κάτι μπάλα, του ρε. Τι του λείπει. Εγώ τα λέω. Τι να του λείπει. Μπάλα ξέρει, το δείχνει ότι ξέρει μπάλα. Φαίνεται. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρει. Λοιπόν, για το μεγάλο τον φίλο σου τον Μπερμπάτοφ. Ναι, λοιπόν, θα το φας την μάπα το. Εδώ το τεμπέλχανε. Φαίνεται, ναι, και ναι, η διαφορά, ναι, χωρίς να είναι η θέση που πήρε στην αλλαγή. Μάλιστα. Η θέση του δεν είναι στην αλλαγή. Βγάζει Πέλκα, βάζει Μπερμπάτοφ. Μάλιστα. Τον βάζει σαν δεκάρι πίσω. Τι κάνει αυτός. Ούτε λοιπόν, μαρκάρει, ούτε πάρει εκεί πατάει. Περπατάει γύρω-γύρω. Σαν το σκύλο που θέλει εδώ, να κατουρίσει. Εδώ, να πούμε, εδώ, μυρίζει τα σκυλιά, τα άλλα τα κάτουρα. Να πούμε, εδώ ναι. Εδώ ναι. Δείχνει ότι ο άνθρωπος ξέρει, ναι, τόσα καντάρια μπάλα. Άσε με να το ολοκληρώσω. Θες να σε σώσω. Όχι, άσε με λίγο να σε σώσω. Θες να πάμε απροσκάλεστη. Άκου εμένα. Θα πάμε απροσκάλεστη στο Σαββίδι το γάμο. Απροσκάλεστη. Θα είναι κάτι φουσκωτή εκεί και τα λοιπά. Πρέπει να τους ξεγελάσουμε, να πίνουμε από καμιά τρύπα, να πούμε μας κάνουν μαύρο στο ξύλο. Θα χωθούμε μέσα. Θα πούμε, πρόεδρε, μία. Διώξτονα. Διώξτο αυτό το ταγάρι, μη τον πάρει στον πάγο. Εγώ πάλι θα του πω, φέρ του, ναι, ένα δεκάρι, ναι, πεκταρά πίσω. Έλα. Για να σου κάνει 17 γκολ του χρόνου. Σεντερφόρ θα το, ναι, βάλει. Φέρ, ναι, τον ένα δεκάρι καλό. Ναι. Για να σου. Γιατί. Δηλαδή θα πάμε δύο νοματέοι. Άλλα θα του λέω εγώ. Εγώ αυτό θα του πω. Εγώ αυτό που ξέρω. Μαούλο στο ξύλο θα μας κάνει. Εγώ αυτό που ξέρω θα του πω, ναι, πρόεδρε. Πρόεδρε, αδίκησες, ναι, και τον Μπερμπάτοφ, ναι, και τον Μπάουκ. Φυσικά, ναι, πρώτα τον Μπάουκ και μετά τον Μπερμπάτοφ. Ναι, ναι, ναι. Φέρ του, ναι, και ένα δεκάρι από πίσω, ναι, να σου κάνει εκεί πέρα να πούμε να σπάσει το μπάουκ. Θα πάρουμε πρωτάθλημα. Λοιπόν, έδειξε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ναι, με τις μπαλιές του που έκανε, με τις πάσεις του, με τις τοποθετήσεις του, ναι, με τους 2-2-3-3 που τρέχαν πάνω, ρε, του. Φίλε, ναι, φυσικά. Πράγμα, ναι. Έδειξε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ότι, ναι, όσο μπάλα ξέρει αυτός, ναι, δεν την ξέρουν ούτε 22, ναι, όλοι μαζί. Κατάλαβες. Αυτό δεν το αμφιβάλλουμε. Αυτό το ακούσατε, αυτό, κύριε, το δεν το αμφιβάλλει. Αυτό το τεμπελόσκυλο όμως. Ναι. Αυτός ο τεμπέλγανας ο τουρίστας που ήρθε εδώ πέρα για τα τελευταία έσημα. Είναι το στυλ παιχνιδιού του, δεν είναι. Έτσι έπαιξε παντού. Παοξίδες, ρε, άμυαλοι. Άμυαλοι και άμπαλοι παοξίδες. Θα με πείτε τώρα για τον Μπερμπάτοφ. Σε πω εγώ για τον Μπερμπάτοφ. Γιατί δεν τον πήρε καμιά ομάδα ευρωπαϊκή. Λες, να μην τον μπορείς αύριο ο Μάρ. Αυτός ο μάνατζερ του, αυτή η πάπια. Αυτή η πάπια ο μάνατζερ του. Λες αυτή η απάτη. Λες ποδοσφαιρική, ναι, ποδοσφαιρική, ναι, απάτη. Τον προσκαλώ εγώ σε τέταρτε. Το μάνατζερ του Μπερμπάτοφ, τον πελάδο, ρε. 8 μήνες τραυματίας. Ρε, άμα τρακάρω εγώ με τα λίκα με το Κόρντομπα,
τρεις μήνες να πούμε να με βάλουν να πούμε στην. Πώς το λένε αυτά, στην εντατική. Ναι. Σε τρεις μήνες δεν θα πάω τουλάχιστον να περπατήσω. Ναι. Αυτό σε 7 μήνες τι κάνει ο Τεμπέλχανας. Τι σημασία που κολλάει. 13 λεπτά έπαιξε ο άνθρωπος σήμερα. Πέρα, ρε, και μου έδειξε ότι η ομάδα ηρέμησε ακόμα περισσότερο. Ηρεμία μεγάλη. Ναι, ναι. Την μπάλα είναι πω τη χάιδευε. Τη χάιδευε. Από την απέξω. Το κακάτσι των Πανιών είναι το Βασίλη. Χάιδευε την μπάλα αυτό. Ναι. Ας τα αυτά, ρε, παιδά, ας τα αυτά ρε, τώρα. Με τον Μπακασέτα έξω, έκανε τον τραμπατίο Μπακασέτα. Αφήστε τα αυτά. Ρε. Με τον Ασαριφάντ έξω, έκανε την πάρα. Τι θες να μας πεις ότι το μάτι ήταν τελικό. Όχι, θέλω να ξέρω εγώ, Ζαμάνι έχουν κάτω, μην δεν μας άει αυτό. Και το Βιρζαμάνι ρε, πιο Βιρζαμάνι και Ζαμάνι. Δηλαδή και με τον Μπακασέτα. Παρά τα τελατρόπαρα, πιο Βιρζαμάνι και Ζαμάνι. Θα τσακωθώ μαζί σου. Εσείς ούτε ομοί τρώγεστε, ούτε ψητή. Άντε, εγώ είμαι. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα αυτό το. Άνθρωπο, ναι, δηλαδή ο Πάουκ έπαιξε μπάλα. Σήμερα ήταν καλός. Mm. Ο Πάουκ σήμερα έδειξε αγωνιστικότητα, ναι. Αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Πάμε στο γάμο. Δεν του... μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε. Πάμε όλα. Στο γάμο του Μίκη και πάμε στο Σαββίδι. Του λέμε πρόεδρε, ακούραση δύο λεπτά. Θα πάρουμε και ένα δώρο. Τώρα εμείς φτωχοπίνετε, τι δώρο να το πάρουμε. Τι δώρο να πάρουμε εμείς. Το πάρουμε, ξέρω εγώ. Ο άνθρωπος κάνει πρόταση του Ρέμου να τραγουδήσει εκεί στο γάμο του Γιώργου τώρα να πούμε. Τον τι να δώρο να πάμε εμείς τώρα. Θα πούμε να βάλουμε μέσα τον κόκκινο. Ποιο κόκκινο, πού να πέρασε κόκκινο. Στα παίξω μπορεί να πέρασε κόκκινο. Κάτσε ρε, μην το λες τέτοια τον. Γιατί να μην το πω. Φίλος μου είναι χαιρετίσματα Γρηγόρη, αλλά σε τέτοιο γάμο δεν μπορεί να πέρασει απέξω. Είναι τη τζόκι, κάτσε κάτσε. Εδώ φέρνει έναν από του καλύτερου Έλληνε τραγουδιστέ να τραγουδίσει, ρε φίλε. Τον Αντώνη τον Ρέμο. Τον έκανε πρόταση να τον πάει εκεί. Μήρε μας ακούν και να κλειδί. Ας μας ακούνε τι είναι. Σε παρακαλώ. Και τα λεφτά είναι 100.000, σου λέω να το ξέρεις κιόλας. Τι 100.000. Ζητάει ο Ρέμος για να τραγουδήσει. Δεν θέλει να πάρει 100.000 να. Να πληρώσει το ρέμα και το. Τι να κλείνει. Ναι. Πάλι ο Ιβάν κανονίζει γιατί θέλει να κλάρα. Να σου πω κάτι. Φέρε μου το μάνατζερ και να βρούμε και το μάνατζερ να πιούμε σαμπάνια για να το πούμε μάνατζερ. Έλα δωρε. Αυτό τον παιχταρά τον Μπερμπάτοφ, ποια ευρωπαϊκή ομάδα το ζήτησε. Άστο. Ποια ομάδα. Δεν είναι ευρωπαϊκή. Θα γίνουμε ρόμπα, άστο. Στην Κίνα, άμα πήγαινε, οι Κινέζοι ξέρουν καράτε. Θα το κάνανε μπαούλο στο ξύλο. Ξέρεις πως φεύγουν τα χέρια του. Βολίδες. Ο άνθρωπος έχει ένα πόδι βελούδινο. Είδες πως έδιωχνε την μπάλα. Τις μπαλιές που τις. Καταρχήν δεν έκανε λάθος, ρε φίλε. Ήταν αλάνθαστος. Όλοι κάναν λάθη, ρε φίλε. Βελούδινο. Η παλιά του είναι βελούδινο. Η Κατερίνα καινούριο είναι. Άστο, ρε, τι βελούδινο πόδι. Άστο, αυτοί που ξέρουν μπάλα τώρα καταλαβαίνουν τι λέω. Πόδι βελούδινο. Βεβαίως. Καταρχήν σου λέω ήταν αλάνθαστος. Τώρα πείτε ό,τι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει. Χιλιτίδη. Εμένα... Συνταξιούχοι θα βγουν και ακόμα πρωτάθλημα δεν πρόκειται να πάρει. Πάντω καταρχήν. Πόσο χρόνο είναι Γιάννη τα παιδιά, 16-17. Θέλετε, δεν θέλετε. Είναι μέσα στους 10. Μέσα στους 10. Μέσα στα 10 μεγαλύτερα ονόματα της Ευρώπης. Το θέλετε, δεν το θέλετε. Τον Μπερμπάτοφ είναι μέσα στα 10 μεγαλύτερα ονόματα της Ευρώπης. Τι να κάνουμε. Το πιάνει κότσο τον κοντό. Άστο ρε φίλε. Το πιάνει και αυτά τα καραγκιοζλίκια στα ποδητήρια, αυτά τα σάλια και με τα βιντεάκια και τα λοιπά. Αυτά τα καραγκιοζλίκια. Άντε ρε Μπερμπάτοφ, φύγει από εδώ πέρα. Πατεώνα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει άριστο κλίμα στην ομάδα ρε φίλε. Άριστο κλίμα. Βεβαίως. Βγαίνει ο Πέλγας, ναι. Τον αγκαλιάζει εκεί πέρα, το χαϊδεύει και μπαίνει μέσα αλλαγή. Βεβαίως. Έχουμε και τέτοια. Την αλλαγή δεν την είδες. Το χαϊδεύε. Στο πρόσωπο ρε φίλε. Α, στο πρόσωπο. Ναι, η αγάπη εκεί φαίνεται. Όταν το χαϊδεύει τον άλλο στο κεφάλι ή στο φρόνο ή το φυλά στα μάγουλα φαίνεται και αγάπη. Τελικά παίρνετε μόνο κούπες. Λοιπόν. Δείχνει λοιπόν ότι. Κάθε χρόνο για πρωτάθλημα πάτε. Και τελικά παίρνετε μόνο κούπες. Το καφέ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εμείς σας πηγαίνουμε, κάποια σημεία το πάρουμε. Αλλά όταν θα το πάρουμε, να ξέρετε, θα είναι και τίμιο. Κατάλαβες. Θα είναι τίμιο και πεντακάθαρο. Μομφή δεν θα υπάρχει. Το 85 τίμιο ήταν. Βεβαίως. Πολύ. Ναι. Με τον Κίμωνο Κουλούρη. Γιατί, τι είναι ο Κίμωνο Κουλούρη. Και το Τσέπτυπη να σκοράρει στο Άκα. Γιατί να μην σκοράρει ο Τσέπτυπη. Ο Τσέπτυπη. Γιατί να μην σκοράρει. Ο φίλος μου ο Μιγάλης. Χαιρετίσματα Μιγάλη. Δύο γκολ μέσα στο Παναθηναϊκό Πιωρικό. Ο Τσέπτυπη ο Μιγάλης. Και βοήθησε κι αυτό στο ΠΑΟΚ να φύγει να πούμε με. Με τρεις βαθμούς τότε δεν θυμάμαι πώς δηλαδή, ήταν. Δηλαδή, άμα ήθελε ο Βαρδινογιάννης να πάρει το πρωτάθλημα. Λες να μην ήθελε. Δυο σαν το Χιλιτίδη ναι. Να τον κάνουν το τσέπτυπη. Σοπαρε φίλε. Λες να μην ήθελε. Ποιος. Ο Βαρδινογιάννης. Δεν ξέρω. Λες να μην ήθελε. Πού να ξέρω, κόμμανα του Βαρδινογιάννη με πώς γίνεται αυτό το πράγμα όταν ο ΠΑΟΚ δηλαδή διεκδικεί κάτι και το παίρνει, δεν θέλαν οι άλλοι. Και όταν δεν το παίρνει, δεν έχει ομάδα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Είδες λοιπόν. Όπως θέλουμε τα βολεύουμε. Α, μπράβο, αυτό σου λέω. Κάποια στιγμή να τα δούμε λίγο πιο σφαιρικά τα πράγματα. Σφαιρικά, βεβαίως. Γιατί ο ήλιος γυρίζει, δεν μένει πάντα στάσιμος. Ο ήλιος δεν γυρίζει, η γη γυρίζει. Και ο ήλιος γυρίζει. Γυρίζει. Όταν γυρίζει η γη, βλέπουμε τον ήλιο να γυρίζει εμείς. Ρε Σιγιάννη, ο ήλιος γυρίζει. Ναι, ρε φίλε. Πού γυρίζει ο ήλιος. Γυρίζουμε εμείς, ρε φίλε. Εμείς γυρίζουμε. Ναι, και βλέπουμε τον ήλιο το πρωί από εκεί και το απόγευμα από την άλλη μεριά. Δεν τον καραγκιόζει. Κατάλαβε. Την Ηρακλάρα πώς τη βλέπεις. Η Ηρακλάρα, κοίταξε να δεις. Τα προβλήματα πρέπει να τα σεβόμαστε. Ο Ηρακλής έχει προβλήματα. Γιατί πολλά. Τα σεβόμαστε. Εγώ όμως τους είχα προειδοποιήσει. Αυτό μου αρέσει. Ναι. Από το φθινόπωρο κιόλας. Βγαίζαν οι φίλοι μου οι Ηρακλήδες εκεί. Εγώ τους είπα προβλήματα έχει η ομάδα. Ναι.
Δώστε εισιτήρια τότε, πάρτε πέντε φράγκα, ρυθμίστε τις καταστάσεις. Με τον κάνατε τον Παπαδανασάκη εσείς ότι δεν μας ενδιαφέρει τι δουλειά κάνει, έχει πολλά λεφτά. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα να με λέει πάω στον Καναδά και αύριο το πρωί και εγώ το βράδυ να τον βλέπω στα λαδάδικα να τρώει. Ναι. Και να το λέω σε φίλο μου Ηρακλειδά και μου λέει μην το βγάζει στον αέρα αυτό. Το ξέρουμε. Στα λαδάδικα ποιος έτρωγε. Ο Παπαδανασάκης. Την άλλη μέρα το πρωί θα φεύγει για τον Καναδά και εγώ την πιο άλλη μέρα το βράδυ τον είδα να τρώει στα λαδάδικα. Όλα τα βλέπεις εσύ. Βέβαια όλα τα βλέπω. Τι να κάνουμε. Εγώ που την αίσθησα μια μέρα που έτρωγε με τον προπονητή. Ναι. Και ήταν ο λογαριασμός. Πήγε, κρύφτηκε στην τουαλέτα και την πλήρωσε ο Άβελ τη δουλειά. Ναι. Δεν το ξέρεις. Ναι. Πολλά ξέρω. Πολλά, πολλά ξέρω, αλλά λέω λίγα. Λοιπόν. Άρα που λέει σατυρίτα σακελαρίου. Όλα τα καταλαβαίνω, όμως κάνω το κορόιδο και σωπαίνω. Εμείς δεν θέλουμε. Αλλά ότι ήταν. Όχι, εγώ αυτά που έπρεπε να πω του τα είπα τότε. Ναι. Του τα είπα. Και τη φασαρία που κάνανε κάτω στο πούλμαν που πήγαν να παίξουν με τον Πανετολικό. Χτύπησαν... Τις φάπες που φάγανε οι φροντιστές, τα ξέρουμε και αυτά. Από ποιους. Ναι, ναι. Από κάτι που είχε μέσα ο άνθρωπος να πούμε. Ναι. Λοιπόν. Και πήγε Χασουρακλής 2-0 κάτω. Λοιπόν. Το ότι οι παίκτες ήταν απλήρωτοι και αυτό το πάμε. Είναι το ότι είναι ομάδα, πάλι απλήρωτοι, πάλι το λέμε. Είναι αυτό ομάδα, ρε φίλε. Να δέρουν τους φροντιστές και οι παίκτες να μην τους κάνουν παούλο στο ξύλο αυτούς που δεν είναι. Δέρουν... Τα παιδιά είναι μικρά όλα. Τι να κάνουν τώρα, ρε. 20χρονα και 23, τώρα 22, τι να πάνε να κάνουν. Και τι ψυχολογία να παίξουν. Πήγαν, χάσαν 2-0. Το θυμάσαι το μάτσο εκείνο. Ναι, το έχω κατεβασμένα τα χέρια. Τι να με πούνε, μήνες απλήρωτοι. Μήνες απλήρωτοι. Τι παίκτης είναι αυτός. Το ξέρεις ότι πάνε να, τώρα μέσα να πάρουν σε 4 δόσεις τα λεφτά από την Νόβα να πληρωθούν οι 7 ποδοσφαιριστές. Είναι αφού μπλοκάραν τα λεφτά της Νόβα. Ναι, το είδες αυτό. 7 ποδοσφαιριστές που είναι απλήρωτοι μήνες ολόκληρους και τα συμβόλαια από πέρσι, άλλοι έχουν από πέρσι να πληρωθούν. Πάνε να πάρουν τα λεφτά από την Νόβα. Άρα αυτό που έλεγες, Παοξίδες, να πάνε εκεί πέρα. Είδες, λοιπόν. Να πληρώσουν, ναι. Οι μαγκές πληρώνονται τώρα, λεφτά δεν έχει. Αλλά φταίει ο Παπαδανασάκης, δεν φταίνουν αυτοί. Γιατί? Αυτοί θέλαν το οπαδικό. Σου λέει, όχι, δεν θα έρθουν αυτοί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Δεν θα έρθετε. Ελάτε εδώ, πάρετε 20.000 εισιτήρια και φέρτε μου τα λεφτά. Εσύ θα έκανε αν ήσουν ο Βέβαια. Εγώ αν ήμουν πρόεδρο, αυτό θα έλεγα. Δεν θέλετε να έρθετε. Ναι. Μαζί σα είμαι. Ναι. Πάρετε 20.000 όμω εισιτήρια και φέρτε μου τα λεφτά. Έλα. Τι, πώ θα πληρώσουμε, ρε παιδιά. Αυτέ οι μαγκέ. Πώ θα πληρώσουμε. Ναι. Οι μαγκές... Πέθανε και ο Μάκη ο Ψωμιάδη, αν πέθανε. Από τότε που πέθανε δεν μπορεί να πληρώσουν. Δεν βλέπει. Εγώ αυτό βλέπω. Ναι. Από τότε που συγχωρέθηκε ο Ψωμιάδης, τα προβλήματα διωγγώνονται στον Ηρακλή. Κάτι θες να πεις με αυτό. Δεν ξέρω, πιθανόν να ήταν από πίσω, δεν ξέρω. Λέω εγώ τώρα. Λες εσύ τώρα. Ναι. Λέω τώρα, έτσι. Για Γιαννάρα τι λέει. Ε, ο Άρης Μαρούπα. Η Μαρούπα. Τι λέει η Μαρούπα. Η Μαρούπα δεν. Λέει δεν. Είδες. Η Μαρούπα λέει δεν. Ναι. Αυτοί πήγανε στον Υπουργό. Ο Υπουργός τους έγραψε κανονικότατα. Και τώρα λες στείλαν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η Μαρούπα λέει νο. Και οι υπόλοιποι λένε νο, γιατί εμείς λέει είμαστε ερμηνευτές του νόμου και όχι αυτοί οι οποίοι βγάζουν τον νόμο. Οπότε υπάρχει θέμα, έτσι. Βέβαια. Και θα τους το φέρουν το θέμα έτσι τόσο ωραία στον Άρη, που το αφημί της Βέρειας ήταν πολύ γλυκό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν αφήνει Βέρεια. Ποιο είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θα κάνει η Βέρεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει αφημί. Έχει λαό η Βέρεια. Τι λαό η Βέρεια. Πού το βρήκε. Γιατί τι μπορεί να κάνει δηλαδή εκεί ο Καρυπίδης, τι μπορεί να κάνει. Τι να κάνει ο Καρυπίδης. Ναι. Δηλαδή ποιος θα φωνάξει εκεί. Τη Βέρεια τη ρώτησε. Για ποια είναι η Βέρεια. Ποιος θα φωνάξει. Εγώ σου λέω εδώ είμαστε και θα δεις. Ποιος θα φωνάξει. Του χρόνου τέτοιον, ο σίδερος, φιλάδρων, του χρόνου τέτοιον καιρό ναι. Θα είναι στην Ειρηνούπολη πρόεδρος. Το λέω να το ξέρεις. Στην Ειρηνούπολη θα είναι. Και στο χωριό του. Σε καμιά Βραζιλία να μην είναι. Δεν ξέρω. Θα είναι στην Ειρηνούπολη. Εγώ λέω ότι ούτε στη Βέρεια θα είναι ούτε στον Άρη. Λες. Έτσι λέω εγώ. Του χρόνου. Οκτώβριο. Του χρόνου τέτοιον καιρό. Ναι. Τον Οκτώβριο. Α, τέτοιον καιρό. Τέτοιον καιρό. Τέτοιον καιρό δεν θα είναι σίγουρα. Δεν θα είναι σίγουρα. Έτσι λέω εγώ. Μάλιστα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Εντάξει. Άνοιξε γραμμές, Τζόρνταν. Να πούμε τον κόσμο καταρχήν για τα μηνύματά τους. 9.55 και ενώ στο 54.3.40 ό,τι θέλετε. Ναι. 2.3.10.90.90.90 και 2.3.10.98.80.90. Το άλλο το τηλέφωνο, τα οποία είναι ελεύθερες οι γραμμές, μπορείτε να πάρετε. Άρα εσείς τώρα κρατάτε τον Ήβιτς γιατί πηγαίνει πρώτα στα play-off. Κρατάτε τον Μπερμπάτοβ γιατί έπαιξε 13 λεπτά, να πούμε, μετά από 8 μήνες. Δεν είπα για τα. Τον Κουλούρη πίσω δεν να είπα... πούμε σέντερφορ. Καλά, αυτή είναι η περιουσία της ομάδας. Θα το δούμε φυσικά. Ναι. Δεν είπα για τους δύο, μπροστά τους επιθετικούς, τον Μακ και τον Ροντρίγκες. Ναι. Ο Δε Μακ σήμερα δεν ήταν σε καλή μέρα. Πότε ήταν σε καλή Αλλά η ταχύτητά του σήμερα διόρθωσε πολλά πράγματα. Φυλάγεται ο Μακ, κορόιδο. Η ταχύτητά του, γιατί σου λέω ότι η ταχύτητα πολλές φορές ανεβάζει επίπεδο. Το είπαμε, το και 56 είναι. Και για τον Ροντρίγκες. Για τον Ροντρίγκες θέλω να πω ότι όντως το παιδί αυτό είναι πολύ γρηγορό. Είναι ένα μαύρο βέλος που λέμε. Μαύρο βέλος. Αλλά δεν έχει μυαλό. Έχεις δει κανένα μαύρο εσύ βέλος να έχει μυαλό. Δεν ξέρω, δεν το έχει. Το βέλος.
Κάτι θα του λείπει, ρε φίλε. Δεν μπορεί να τα έχει όλα. Αυτό το παιδί, δηλαδή, άμα το μυαλό ήταν πιο συγκεντρωμένο. Ναι. Θα ήταν. Τι να πω τώρα. Δεν θα έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Γιατί να μην έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι μια τεράστια νιώθω ομάδα. Ναι. Η οποία το δείχνει κιόλα, α πούμε. Πρώτη σε play-off. Βέβαια, γιατί όχι. Εκεί πάει η δουλειά. Ναι. Αν πάρουμε το άλλο το παιχνίδι τώρα με τον Πανιόνιο, που θεωρώ ότι θα το πάρουμε. Βεβαίως. Βασίλης. Από αυτή την ΑΕΚ, την είδε στην ΑΕΚ. Δεν βλέπετε η ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, κερδίζει και την ΑΕΚ, κερδίζει και τον Παναγικό. Τρεις νίκες βλέπω εγώ. Φτάνει. Εσύ τα βλέπεις πολύ ωραία. Καλημέρα. Φυσικά. Καλημέρα. 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 Τι μπέρε. Τι γίνεται. Καλά, ρε, τι μπελάζει με ξενοκράτη. Καλημέρα. Τι καλημέρα. Καλά, καλά ξενοκράτη. Ξέρεις τι. Τι. Πήρα ρε Τζόρνταν. Ένα πες. Δεν εκτίθεσαι ρε παιδί μου. Πάλι εκτίθομαι, για πες. Πάλι. Μέσα στους 10 καλύτερους παίκτες να πούμε της Ευρώπης τώρα ο Βερνάρ. Δεν είναι, τι να κάνουμε ρε φίλε, δεν το λέω εγώ. Είναι. Δεν το λέω εγώ. Ποιος το λέει. Ποιος το λέει ρε Τζόρνταν. Ποιος το λέει. Πού έπαιξε ο Μπερμπάτοφ γνωρίζεις. Πού έπαιξε ο Μπερμπάτοφ. Ναι, σε μικρομεσαίες ομάδες έπαιξε. Θα σε βγάλει τον κόκκι και τώρα καλύτερα. Μικρομεσαία, ας πούμε, United, έτσι. Η United, φίλε, τον πήρε από την Tottenham. Το ξέρω, ναι. Και ήταν αλλαγή του Van Persie. Ποιος? Ο Μπερμπάτοφ. Δεν τρώγε στη Σαριανή ρε εσύ, ξένο τηλεκράτη. Τι Σαριανή ρε εσύ. Άκουσε με λίγο. Κάτσε, να ακούσουμε. Δεν χρειάζεται. Μπαίνεις μέσα. Ο Γιάννης είναι ηχολήπτης. Ο Γιάννης είναι. Ωραία. Ας μπει ο Γιάννης, ας γκουγκλάρει λίγο Μπερμπάτοφ στην Manchester United. Γιατί εγώ είμαι Manchester United. Ναι. Το ξέρεις. Ναι. Πόσες φορές έπαιξε βασικός και πόσες αλλαγή. Λεβερκούζεν. Τότε ένα μικρομεσαίες ομάδες της Γερμανίας και της Αγγλίας. Και τον πήρε η Manchester United και ήταν αλλαγή. Πόσα γκολ έχει βάλει, ξέρεις, γνωρίζεις. Ρε φίλε. Γνωρίζεις. Γκολ έχουν βάλει, να σου πω κάτι. Όχι, γνωρίζεις, ρωτάω ρε φίλε. Εγώ πώς δεν γνωρίζω. Πόσα γκολ έβαλε. Πόσα. Εγώ ξέρω ότι εδώ πέρα δεν έβαλε. Γνωρίζεις ότι είναι ο ένατος σκόρερ όλων των εποχών στο. Εν ενεργεία σκόρερ όλων των εποχών. Πού. Σε όλο τον κόσμο, ρε φίλε. Μην τα λες αυτά, ρε. Ε. Μην τα λες αυτά, ρε. Το γνωρίζεις αυτό. Πρώτος ποιος είναι, γνωρίζεις. Το γνωρίζεις αυτό. Δεν πες μου ποιος είναι ο πρώτος. Ο Πελέ. Και εδώ λάθος κάνεις, φίλε. Ποιος είναι πρώτος. Και εδώ κάνεις λάθος. Ποιος είναι? Ο Κόκκι. Ο πρώτος, ο Ρωμάριο. Ο πρώτος είναι ο Ρωμάριο. Και εδώ λάθος κάνεις, πρόσεξε. Τέλος πάντων. Εκτίθεσαι. Ναι, ναι. Και στα δύο αυτά εδώ που είπες, εκτίθεσαι. Εκτίθεμαι για το. Δεν έπαιξε στη Λεβερκούζεν. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά εκεί δεν είναι Αγγλία. Ναι. Εκεί πέρα θέλει. Στην Αγγλία θέλει να μαρκάρεις κιόλας. Αν δεν μαρκάρεις, καληνύχτα. Δηλαδή τώρα εσύ μου λες, ένας παίκτης που έπαιξε Λεβερκούζεν, που έπαιξε Τότενα, που έπαιξε United, που έπαιξε Μονακό, που έπαιξε ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν είναι μεγάλος παίκτης. Εσύ δεν είπα εγώ ότι δεν είναι μεγάλος παίκτης. Άκουσες από μένα να σου πω εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ είπα αυτό το πράγμα. Εκτίθομαι λες ρε φίλε, εγώ σου είπα είναι μέσα στους 10 μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές. Το βάζεις μέσα στους 10 μεγαλύτερους σκόρερ της Ευρώπης. Και είναι αυτή τη στιγμή, τι να κάνουμε, τώρα είναι μέσα στους 10 μεγαλύτερους. Ναι ρε φίλε, πώς θα γίνει. Άντε πάλι ρε εσύ να πούμε. Τι άντε πάλι ρε. Ας τον αρε να το πάρεις. Γιατί ρε να πούμε το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή το κάνετε. Όλοι οι Αριανοί το ίδιο πράγμα κάνετε, γιατί ρε φίλε. Ρε φίλε, ας τους Αριανούς ρε. Εγώ μιλάω τώρα, ας τον Άρη, ας τον εκεί που βρίσκεται, δεν μιλάω εγώ σαν Άρη. Δηλαδή αμφισβητείς την αξία του, αυτό μου λες τώρα. Ρε εσύ αμφισβητώ αυτό που λες, όχι μάλιστα την αξία του ανθρώπου. Αυτό που λέω, εντάξει, τι να κάνω, μα άποψή σου είναι. Αυτό που λες, τι άποψή μου είναι. Η άποψή μου δεν είναι. Η άποψη είναι όλου του κόσμου. Ας τον Μπερμπάτοφ βρε φίλε, θα περπατάει του χρόνου, θα βγει το ΠΑΟΚ τέταρτος. Εσύ τι θα κάνεις. Άσε ο ΠΑΟΚ τώρα, έχει εγώ το. Τι θα κάνω. Τι θα κάνεις εσύ. Τώρα άμα σε πούνε να πούμε δεν γίνεται καθάριση, τι γίνεται. Εγώ φίλε θα πάω στο γήπεδο όταν η ομάδα πάει στην Β' Αθήνα. Θα τι είναι για. Δεν την έριξα στη Γάμα. Ναι. Μάλιστα. Όσον αφορά μαρούπες και μπαρούπες, αυτοί εδώ προϊστάμενο έχουν τον Κοντονί, εγώ αυτό ξέρω. Προϊστάμενο τον Κοντονί. Τον Κοντονί έχουν. Η ΕΕΑ τον Κοντονί έχει προϊστάμενο. Ναι, αλλά. Δεν την ΕΠΟ, ούτε την. Η Super League. Τον Κοντονί έχουν. Δεν με λες, άμα δεν γίνει καθάριση. Αφημί Βέρειας παίρνει. Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή ότι το γεμί, δηλαδή
το Υπουργείο Οικονομικών έστειλε χαρτί στην, στον Κοντονή. Του λέει, κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να γίνει, να πούμε, εν μέσω περίοδου να αλλάξει τροπολογία και ούτε με δύο μέτρα και δύο σταθμά να κάνετε. Ας πω εγώ, περισσότερο δάχτυλο, να πούμε, του Όφη βλέπω, παρά του Άρη. Δηλαδή, επειδή είναι ο Όφη μέσα και αυτός εδώ δεν μπορεί να κάνει την καθάριση μέχρι το τέλος του... Σαν μεγάλη ομάδα που είναι ο Όφη, θα χωθεί και ο Άρης, λες. Μάλιστα, αυτό λες. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Εσύ, κοιτάξτε. Ναι. Γιατί, κατάλαβα. Τα λέμε. Κατάλαβα. Επόμενη γραμμή, κατάλαβα. Σαν μεγάλη ομάδα, λέει, που είναι ο Όφη, ο Αριανός, θα τυχωθώ και εγώ τη δουλειά εκεί πέρα. Μπας και με τη μεγάλη ομάδα που είναι ο Όφη και έχει βουλευτές και υπουργούς εκεί και τα λοιπά και δύναμη, μπορέσω να τυχωθώ και εγώ. Καλή σχέση, δεν έκανε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον κύριο Κώστα. Τι κάνετε? Πάλι μπουλκουμπέ η ΑΕΚ, κύριε Κώστα. Μετά το κύπελο, τουρίστρια η ΑΕΚ, κύριε Κώστα. Σε τρία παιχνίδια. Ναι. Σε έξι μέρες, τρία παιχνίδια. Ναι. Τρίτη, Παρασκευή. Ναι. Δευτέρα. Μάλιστα. Λογικό είναι. Ναι. Α. Βιολογική κατάρρευση. Ναι. Όχι κατάρρευση. Μέσα σε, έξι μέρες, ειδικά όταν τα μείνεις όλα με τον Ολυμπιακό, μετά παίζεις με τον Πανιόνιο και μετά παίζεις πάλι με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε μια εβδομάδα να παίξει, είναι λογικό. Ναι. Ο Πανιόνιος σε σχέση με ΑΕΚ και με Παναθηναϊκό ήταν κατώτερος σαν εμφάνιση. Ίσως και αυτός τον επηρέασε το ότι έπαιξε την Παρασκευή. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν τον επηρέασε ότι ο Πάουκ ήταν, δεν τον άφησε με pressing και με αυτά, ας πούμε, να κάνει παιχνίδι. Ο Πάουκ ήταν μέτριο σήμερα. Ναι, αλλά οι γραμμές κοντά, pressing σου να λέω, είπα. Ήταν μέτριο σήμερα, ναι, ο Πάουκ. Ναι, μέτριο ήταν, αλλά τον είχε στο pressing τον Πανιόνιο. Εντάξει. Ναι. Ποιον μωρό, τον Τατσουλί είχε στο pressing. Με τον Τατσουλί έπαιζε τις προηγούμενες εβδομάδες. Όσον αφορά για την επαρχία αλμοπίας, με πορτέψα την Αρδέα, γι' αυτό και η ομάδα λέγεται Αλμοπός. Έβγαλαν μεγάλο παίχτη, τον Ιλαρίωνα τον Ανδρεάδη, νούμερο 9, ο οποίος πήγε στον Άρη και δεν έπαιξε γιατί έπεσε πάνω στον Νίκο τον Φιλίππο. Μιλάς για δεκαετία 60 τώρα. Ναι. Ναι. Επίσης έβγαλε, ναι, τον Αντώνη τον Μίνου τον τερματοφύλακα, ναι, και έναν πάρα πολύ μεγάλο παίχτη, μέσα στους τρεις πρώτους σκόρερ ήρθε από την Αρδέα στην Κατερίνη, ναι, και είναι μέσα στους τρεις πρώτους σκόρερ όλων των εποχών στην Κατερίνη, ο Γιάννης ο Μίσχος. Ναι. Αυτά για ενημέρωση. Μάλιστα. Εγώ από ό,τι είδα Κωστή. Μάλιστα. Την καλύτερη ομάδα την έχει ο Παναθηναϊκός. 100%. Μπορεί να βγει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν λέω. Αλλά αυτή τη στιγμή όσα παιχνίδια είδα, ναι, ο Παναθηναϊκός... Ποιο ομάδα. Είναι πιο ομάδα. Ναι. Είναι πιο ομάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ναι. Σωστό. Γι' αυτό θα πρέπει ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον... Ναι. Να μην χάσει μες στην τούμπα από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια. Τον πάρει, Χι να πάρει, θα βγει πρώτος. Και είναι, θα δίνει και θα πληρώνει και καλά και το Χι. Ναι, 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 μας δίνεις και στοιχηματικές ιδέες. Τι λέτε, ρε, τι λέτε, είστε καλά, ρε. Τι λέτε τώρα. Τι λέμε. Η καλύτερη ομάδα ήταν ο Παναθηναϊκός, από τι είδε. Βέβαια. Δηλαδή με τον Πανιόνιο τον άρεσε. Σ' άρεσε, κύριε Κώστα, με τον Πανιόνιο. Πώς. Ο Παναθηναϊκός με τον Πανιόνιο σου άρεσε. Όχι ιδιαίτερα. Τότε πώς το λες ότι η καλύτερη από αυτά τα μάτς που είδα. Με τον Πανιόνιο, συγγνώμη. Ακούς, Κωστή. Λοιπόν, επειδή εδώ και πέντε μέρες έχω γαστρεντερίτιδα. Και εσύ. Δεν το είδα αυτό το μάτς. Εμπείρετος. Και σήμερα την ΑΕΚ του είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο, είδα όλο τον ΠΑΟΚ. Ρε παιδί μου, έχω κουκωστεί. Ναι. Δεν μπορώ να πατήσω στα πόδια μου από την εξάντληση, ρε παιδί. Ξεπατώθηκε στο μπρουτ. Ναι. Ναι, ναι. Ευτυχώς δεν βγάζω από το στόμα, γιατί θα έπρεπε να πάω. Κόκα-κόλα θα πίνεις. Στο νοσοκομείο για φυδάτους. Ναι, στο νοσοκομείο μπορεί να πεθάνεις από άλλο. Μην πας.
Κοκακόλα θα πίνεις. Κοκακόλα. Ναι. Καλά. Έτσι. Να είστε καλά, παιδιά. Περαστικά. Περαστικά. Σέρνικα στρατερίτη δαϊός, να πούμε να προσέχουμε. Καλημέρα. Έλα, ναι. Κώστα, καλημέρα. Καλώς τον. Παρεπιπτόντως να πούμε πρέπει να ενημερώνει τους ηλικιωμένους γιατί να μην πήγε στο νοσοκομείο, γιατί τώρα με το ασφαλιστικό μπορεί να τους... Ναι, τους δολοφονείς κανένας. Και σε διαφορετικούς διάλογους. Ή κανένας με χάρωσα που κάνει αυτό το δωμάτιο. Ναι. Εντάξει. Μη γελάς. Ο αδερφός της χαράς. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Είμαι προχθές που είχα πάρει τηλέφωνο να πούμε που μιλούσαμε με τον γιατρό που ήσουν άρεσε. Ναι, 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 ναι. Ο παδός της Άρσεναλ λέμε. Ναι. Χρόνια έχω κάνει στην Αγγλία. Ναι. Τι έκανε στην Αγγλία. Παουξής. Mm. Λοιπόν, για τον Μπερμπάτοφ, γιατί έτυχε λίγο πριν φύγω από την Αγγλία να έρθει, δηλαδή πέρυσι ας πούμε ο Μπερμπάτοφ, και μίλησα με ένα φίλο μου που ήταν ο παδός της Μάντσεστερ και μου λέει «He's a very fucking lazy player, but he's a superstar». Ναι, συνέχατε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σημαίνει ότι είναι ένας τεμπέλης παίκτης, mm-hmm. αλλά είναι superstar. Superstar. Είναι superstar. Mm-hmm. Δηλαδή, στην Αγγλία κατάφερε στη Manchester να κάνει σε κάποια παιχνίδια, όντως ήταν ρεζέρβα. Κλείς το ράδιο ρε φίλε. Α, στην Αγγλία ρε φίλε, πριν 5 χρόνια και 4, τώρα τι κάνει. Ναι, κοροϊδεύει τον κόσμο τώρα. Δύο, θα πάω σε ευρωπαϊκή ομάδα, δεν εγώ πάω στην Κίνα. Το είδα το μάτς σήμερα. Άκουσα να σε πω. Το είδα το μάτς σήμερα. Το είδα το μάτς σήμερα. Δηλαδή τον έβαλε και εκτίμησα ιδιαίτερα το ότι ο Ίβιτς σκέφτηκε πάρα πολύ έξυπνα να βάλει έναν παίκτη πεπειραμένο σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή άμα ήταν κάποιος άλλος προπονητής και ο Ίβιτς εγώ πιστεύω ότι θα κάνει δουλειά σαν προπονητής. Δεν θέλω να μείνει προπονητής στο ΠΑΟ για τον χρόνο. Θα μείνει φίλε. Πάρα πολύ έξυπνο αυτό που έκανε να βάλει τον Μπερμπάτοφ, έναν έξυπνο παίκτη, σε ένα σημείο που θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Δεν συμφωνείς μαζί μου? Ρε φίλε, τώρα εγώ τον Μπερμπάτοφ θα θέλω για 10 λεπτά να κρατήσει την μπάλα. Η καλή όχι. Αλλαγή. Ναι. Σαν τη στην ηλικία του, όχι. Αλλά άμα το μπορείς να το κατεβάσεις να πούμε δηλαδή από 2-2,5 πόσα έπαιρνε να το δίνεις 300 χιλιάρικα. Ρε φίλε, δηλαδή τον ΠΑΟΚ τον έχουν καταντήσει να πούμε κέντρο να πούμε αποκατάστασης. Ρε εσύ Κώστα, με συγχωρείς. Ο κάθε κουλός, ο κάθε κουτσός, ο κάθε με τη μέση του, ο κάθε να πούμε σουρομενάκιας, έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ. Τι Μπερμπάτοφ τον είδε. Τον είδε στην Αγγλία μωρέ τον Μπερμπάτοφ τώρα πάλι. Τι να τον κάνω, 36 χρόνια να περπατάει μωρέ τώρα. Μα το ξέρει το, δεν είναι 36. Πόσο είναι ρε φίλε, άμα πεθάνει 36 θα γράφει το κυβείο. 34-35. Πόσο είναι 35. 35 Ιανουάριο, τάκρισε Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάρτιο, 35 και μισό. Και μέχρι 40 έπαιζε να πούμε. Ποιος έπαιζε? Ποιος? Στην Ιταλία μέχρι 40 έπαιζε. Ποιος? Του Τσέζαρε, του γιος, πώς λεγόταν. Του Τσέζαρε ο γιος. Εδώ περπατάει σου λένε ρε φίλε, δεν βλέπετε μπάλα οι παοξίδες, τρελοί είστε ρε. Έχετε χαζέψει τελείως μωρέ τώρα. Είναι θέμα ότι αυτό που εκτίμησα εγώ στον Ίβιτς, μπορώ να μιλήσω λίγο σοβαρά. Γιατί τόση ώρα τι μιλάς, σοβαρά δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που εκτίμησε στον Ίβιτς ήταν ότι χρησιμοποίησε ένα παίκτη με πείρα για να μπορέσει να κρατήσει ένα σκορ το οποίο ήταν όντως. Δηλαδή είδες ότι στο... Τι σκορ να κρατήσει ρε φίλε. Ο Μπακασέτας βγήκε έξω. Ο Μπακασέτας και ο Ανσαριφάντη ήταν έξω. Ο Μασούρας... Ο Μπακασέτας ναι. ήταν έξω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία... Ναι. Δεν τα ξέρουμε καλά. Ο Μπακασέτας ήταν έξω. Λοιπόν, ο Ανσαριφάρτ είναι έξω. Δηλαδή ο Κόρμπος και ο Σιώπης δεν σκοράρουν ούτε σε 5x5. Ναι, ο δε Μασούρας. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Δηλαδή ναι. Επειδή τώρα τον έβαλε 12 λεπτά και κράτησε την μπάλα σε ένα πανιόνιο με τον Κόρμπο και το Σιώπη, ο οποίο τελειώσανε. Αυτό. Είναι διακοπές. Μισό λεπτό. Θα φάμε στη μάπα τον Μπερμπάτοφ άλλους 9 μήνες τραυματία. Κώστα, ιατρικά αποδεδειγμένα, δηλαδή κάνεις μία μεταγραφή. Έκανε ας πούμε ο Πότιος, έκανε μία μεταγραφή. Ρε ο Σαββίδης είναι άμπαλος. Ναι. Αλλά και από δίπλα του, και ο γιος του Γκαγκάτς και αυτός είναι άμπαλος.
Όλοι οι άμπαλοι είναι εκεί μέσα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Τα αποτελέσματα από μια μαγνητική τομογραφία που αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι τραυματίας. Ρε στο Θεό σου, ρε. Τι μαγνητική τομογραφία, ρε. Περπατάει, ρε. Δεν μπορεί να τρέξει, το καταλαβαίνει. Άμα τον πάρω στο σεξ σου απάνω και το βάλω να περπατήσει από, το, από τη διβολή μέχρι την πρώτη γέφυρα, θα πάθει έφραγμα. Έχει τρελαθεί, ρε. Δίκιο, ε, τι έχω δίκιο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μέχρι πέρυσι δεν έπαιζε σε υψηλό επίπεδο. Ρε φίλε, και εγώ, μέχρι πρόπερση, και εγώ μέχρι πρόπερση τα 5 χιλιόμετρα τα έκανε 29,5 λεπτά. Έβγαλα ένα ορολογικό, έβγαλα μια μέση και τώρα περπάνταγα σήμερα. Γελιοποιείς αυτό που λέω, ξέρω πολύ καλά το βραδινό ποδόσφαιρο. Αντίο, εσείς, εντάξει, το ξέρω ότι το ξέρεις. Ναι, ναι. Επόμενη γραμμή. Εσείς με αυτά τα μυαλά εδώ επάνω, λοιπόν, θα πάρετε πρωτάθλημα σε 10.000 χρόνια. Ακούστε, πάει τέλειος. Κοντά στα 270-280 γκολ έχει βάλει περίπου, βρήκα εγώ τη σελίδα του. Πότε τα βάλε. Θα σου πω τώρα εδώ. Για πες. Λοιπόν, 1998 με 2000 έπαιζε στην Τσεσεκά. Ναι. Τότε είχα μαλλιά, εγώ σαν τον Κόκοτα. Πήγε το 2000-2001 στη Λεβερκούζεν και συνέχισε εκεί πέρα για 1, 2, 3, 4, 5, 6 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια πες. Λοιπόν, 6 χρόνια στη Λεβερκούζεν. 3 χρόνια πες. Αν νομίζετε ότι η Λεβερκούζεν είναι μικρή ομάδα, πάτε, εντάξει. Πάλε, ρε, πήγε στην Τότεναμ. Πρόσεξε να δεις, 2 χρόνια στην Τότεναμ. Πότε, ρε. Το 6 και το 7 και το 7 και το 8. Ρε, πέθανε κόσμο. Πάει στη United. Μισό λεπτό. Καλά, ρε φίλε. Καριέρα είναι αυτή. Τι πέθανε κόσμο. Ρε, αφήσει τότε την καριέρα. Καριέρα είναι αυτή, ρε φίλε. Εμείς δεν λέμε για σήμερα τι έκανε μόνο. Λοιπόν. Πήγε Manchester United. 1, 2, 3, 4 χρόνια είναι στη Manchester United. Με πάμπολα γκολ. Πάμπολα. Θα τα πω σύνολο, θα τα δεις, να μην τα πω αναλυτικά και φάμε χρόνο. Στο καπάκι πήγε στη Φούλαμ. 2 χρονιές στη Φούλαμ. Μετά. 2 χρονιές στη Μονακό. Μετά. Και ήρθε στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Λοιπόν. Έχει βάλει πάνω από 200 γκολ έχει βάλει σε αυτές όλες τις ομάδες. Ναι. Και 48 στην Εθνική Βουλγαρία. Να απαντήσω. Λοιπόν, ό,τι θέλεις. Να απαντήσω. Ό,τι θέλεις. Να πάω στα κημητήρια των Αθηνών. Εκεί στο πρώτο νεκροταφείο. Σε υψηλό επίπεδο. Α, στο υψηλό επίπεδο. Σε όλες, να ξεθάψω τη Βουγιουκλάκη και την Καρέζη, να τις βάλω να παίξουν θέατρο. Να παίζουν με τα κόκαλα. Και να λέω αυτές το 1962 ήταν κομμενάρες. Καλά, ρε φίλε. Ναι, 17 χρόνια σε υψηλό επίπεδο. Ναι, τώρα. Ναι, καθίστε, ναι, καλά, ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Καθίστε καλά να τώρα. Να σε φέρω ένα ωραίο άντρακλα, ο οποίος να πούμε τώρα είναι 75 χρονών στα 40 του, και να το δεις τον Μάρλον Μπράντο 40 χρονών, και όταν ψόφαγε 80 χρονών να στο δείξω πως ήταν. Δηλαδή εσείς με τον χρόνο δεν έχετε σχέση. Έχει είστε βάλει, δηλαδή καμιά 70-80 γκολ έχει βάλει Λεβερκούζεν. Ναι. Έχει βάλει στην Τότεναμ 46. Ναι. Έχει βάλει τι έκανε. Έχει βάλει στη United. Στον ΠΑΟΚ τι έκανε. Άστο ρε τον ΠΑΟΚ. Τα λεφτά συμμετοχής πες μου στον ΠΑΟΚ. Πώς θα βάλει. Τι έκανε 15 μάγο μας. Τι έκανε η προσφορά του. Ποια... Αυτό τώρα σήμερα ήταν αγωνιστική συμμετοχή. 14 λεπτά έπαιξε. Η προσφορά του ποια ήταν. Μη αυτό. Βγάζετε μένος. 14 λεπτά έπαιξε σήμερα. Σήμερα έπαιξε. Είναι συμμετοχή όμως αυτό. Λοιπόν, έχει παίξει. Τέλος, τα περισσότερα παιχνίδια είναι αλλαγές. Τέλος, δεν θα ξανασυζητήσουμε. Καλά σας κάνει ο Μαρινάκης. Καλά σας κάνει. Ναι. Επόμενη γραμμή. Καλά σας κάνει. Πάρουμε καπνίδι, να μην πάρουμε μπερμπάτα. Καλά σας κάνει και αυτός, πώς το λένε. Ναι, ναι, καλά μας κάνει. Και ο Τίγρης. Ναι. Καλά. Ναι, ούτε στην κατοστάδα δεν είναι. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Μιλάμε για χαϊβάνια τώρα, για οπαδούς χαϊβάνια. Δεν υπάρχει. Θα τρελαθούμε τελείως τώρα. Δεν υπάρχετε. Βρείτε μου 10 προπονητές να σας πούν για τον περπάτητα. Τι να σας πω εγώ. Να μας πούνε τώρα, για σήμερα μας. Για ό,τι θέλετε. Να τον κρατήσετε θέλετε. Το φωτοφύλλο. Για σήμερα, ναι. Γιατί δεν τον παίρνει κανένας, θα το φάτε στη μάπα. Θα το φάμε στη μάπα, τον τραυματία. Εγώ προσωπικά, μακάρι να τον κρατήσει και να φέρει και ένα δεκάρι μεγάλου βεληνικού πίσω του να πούμε, να σου πω ότι θα κάνει. Τέλειωσε. Πάμε, δεν το ξαναπούμε. Καλημέρα. Γεια σου Κωστή. Γεια σου και εσένα. Σοφία Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Θα μας τρελάνει βρωμιά καυτός εκεί πέρα, ρε. Εσύ κοίταξε τον Παστίτσιο Μικάτσο. Μέχρι να λέω αυτό το πιο να τον περπάτω, βρε. Πού είσαι εσύ, γιατί δεν βγήκες την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα Μέση σε φάγανε, ρε Μέση. Γιατί δεν βγήκες. Σε έφαγε ο περπάτω, σε έφαγε. Στον πάω κάξι γκόλ εκεί βάλει όλα και όλα. Ρε, πόσο χαϊβάνια. Πόσο έπαιξε, ρε, κουκουρούκου, για πες μας, πόσο έπαιξε. Παραπάνω δεν μπορεί να βάλει. Όσο έπαιξε. Όσο έπαιξε. Όσο έπαιξε. 6 γκολ εκεί βάλει όλο και όλο. Μετρημένο στα δάχτυλα, ούτε ένα ούτε δύο. Πού να βρείτε μπερμπάτο, φεσί. Εσείς φέρατε ένα άλλο κουτσό άλλο. Τον παραπάνω. Οποίο το λέγανε Σχέν και το διώξανε. Ο μεγάλος, ο παιχταράς, ο καλός. Ε. Τι να μην. Για τα λεφτά μου πληρώνεται. Αυτό ξέρω. Καλά κάνουμε, δικά μας είναι. Δικά σα είναι, πιανό είναι, του γείτονα. Εσείς αν είχατε και εσείς θα περνάτε τέτοιο παίκτη. Μπέρκ έχουν, αν είχα εγώ τέτοιο παίκτη,
Ούτε θα τον έβαζα καθόλου. Θα τον έβαζα τον προπονητή. Πάρ' τον πήρανε... και πάρ' τον πούλα τον για μαντγκόλα πήρανε... και πούλα τον για παλτό. Δεν πήρανε τον άλλο τον χαφ. Τον... Δεν έπαιξε. Τον Ισχέν. Τον Ισχέν. Ο Ισχέν δεν τράβηξε το παιδί. Δεν έπαιξε ο Ισχέν. Πού είναι ο Ισχέν το γιατί. Ο Ισχέν έπαιξε αλλά δεν τράβηξε. Γιατί μπορεί να παίξει ο Ισχέν. Μπορεί. Όχι τώρα όχι. Άντε τώρα. Τώρα όχι. Αλλά έχω μπέκ. Έχω διαφάνειες. Έχω το λέτο. Μπουμάλ έχεις. Έχω κουμάλ. Ο κουμάλ μωρή, μπουμάλ. Θα έρθουν αυτοί στην Τούμπα, θα δεις, θα δεις. Θα μου ξαφανιστείς μετά, στην Τούμπα. Και σήμερα η ομάδα μου ήταν η καλύτερη. Ποιος πάει τώρα παραμύθι και κάτσε και επειδή, ακούτε. Επειδή δεν ήταν η ΑΕΚ πουθενά, γι' αυτό ήταν καλύτερη. Παραμύθι και κάθεστε και ακούτε τώρα. Ποιος πάει μωρέ. Βρε με 10 παίκτες έκανα γιογιό εκεί στην έδρα σου. Χάθηκε σε συνδέβη και σε εκεί την μέρα. Για να είναι και τώρα. Ποιος παίκτες ο Κοπάκ, ένα Ροντρίγκες μόνο αυτός έπιασε. Ποιος άλλος, Αφανασιάδης. Είδες εις έκανε. Στους πέντε βάζει γκολ. Άντε τώρα. Το Χαρίση τον είδες εις έκανε. Ποιο να. Το Χαρίση. 100 θέλεις να τους Χαρίσιδες. 100 μπορεί να με βρεις. 100. Να κάθονται έτσι και να τους βάζω εγώ τα γκολ. Λεφτά μπορεί έδωσες για το γήπεδο. Πού να... δεν έδωσα. Βέβαια, από την πρώτη και καλύτερα κάτσε με γήπεδο κάτσε καλά. Θα ντρέπονται να μπουν μέσα οι παοξίδες. Θα ντρέπονται να μπουν μέσα. Πού καλέ. Στη λεωφόρο. Στη λεωφόρο μάλιστα. Θα ντρέπονται. Ενώ τουαλέτες δεν είναι άξιοι να κάνουμε. Δεν έχετε τουαλέτες. Τι λέτε. Αυτή τι λέει. Γιατί πήγε καθόλου. Πώς, τι να σε πω, βραμάκες έχουν, να πέντε δεν μπορεί να περάσει. Καλά, καλέ. Σήμερα γιατί δεν γέμισε το γήπεδο σας. Δεν γέμισε. Δεν γέμισε. Ποιο είχε... το είπε. Εγώ το είδα το μάτι. Γεμάτο ήταν. Πώς, είχε πολλά κενά. Γεμάτο ήταν. Κάτι κενά. Άσε τώρα. Όλο και όλο παίρνει 16.000. Καλά, και δεν γέμισε. Δεν πιστεύουμε, άσε. Μην με πιστεύει. Άσε, αυτά... εικόνα. Πού είσαι, αυτά πάνε πέσα στα φιλαράκια σου που τρώνε κουτόχορτο. Εμείς δεν τρώμε. Εμείς είμαστε έξυπνοι, δεν τρώμε κουτρόχορτα. Κουτρόχορτα, δεν μπορείς. Άντε πάει, γεια σου Μπούλη. Γεια σου, γεια καλέ σου, μασέ... γεια σου, γεια σου. Μα, το παστίτσιο με κάποιες, μην ασχολείς. Σπιτόγαμπρος λέει, καλά το λέει ο Τζόρνταν και το Ιγκουάνα που είναι λέει κατοικί, λέγεται λέει σπιτόσαυρος. Μάλιστα. Η μοναδική περίπτωση να πήγαινε γυναίκα μαζί σου, Ρετζόρνταν, ήταν να την κλέψει. Γεια σου, Ρετζόρνταν. Ναι, μιλάει ο Μάρλον Μπράντο τώρα. Έλα εδώ μαζί μου να κάνουμε μια σύγκριση. Έλα, ρε, τι σύγκριση να κάνει, να κάνει τώρα να πούμε. Λοιπόν, έξω στην πρόβλεψή σου, ραπ, ο Πανιώνιος δεν κέρδισε. Η Παοκάρα ετοιμάζεται να κουνήσει σε τον Άρα στην Τούμπα. Χαμηλώσαμε φίλο, 104. Η γενιά μας, Τζόρνταν, ούτε μέλλον δεν έχει, λέει, ούτε τίποτα. Εξαιτίας των 65άριδων και λοιπά που έκαναν τη χώρα αρδελομπού. Και λίγη καλοπέραση, λέει, με αποτέλεσμα όλοι οι φίλοι μου να φεύγουν στο εξωτερικό. Και εγώ που έμεινα σε αυτή τη σκατοχώρα, έτσι τη λέω, φίλο, δεν το υιοθετώ, να έχω για προοπτική μια δουλειά που θα με δίνει 500 ευρώ. Οπότε άσε, λέει, τα φουβού, λέει. Τα Facebook και τέτοιες χαζομάρες που λένε οι παππούδες και ας κρίνουμε κάποιους άλλους λέει καλύτερα. Οι 65άρδες καταστρέψαν την Ελλάδα. Λέω 448. Άδικο έχει. Δεν έχει άδικο. Τότε τι. Πάμε στον επόμενο κύριο. Έλα. Φίλε. Έλα. Καλώς τον, καλώς τον. Καλημέρα. Κώστα. Μάλιστα κύριε, καλημέρα. Τι έγινε. Καλά φίλε, εσύ. Ιορδανία. Εδώ είναι. Βάγιος, Βάγιος. Έλα, Βάγιε. Καλά είσαι. Τι έγινε. Καλά φίλε μου. Καλά είστε. Καλά εσύ. Τι θα γίνει, φίλε. Καλά είμαστε. Λέγε. Κοτσό. Ναι. Η θιά η προηγούμενη, τσι προείπινε. Τσι προείπινε, λέω και μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρ. Η θιά η προηγούμενη έχει καλύτερη ομάδα από εμάς. Έτσι νομίζει η θιά. Ναι, καλά. Ας μας πούν που, καλά, ναι. Που έπαιξε μπάλα ο Παναθηναϊκός, ρε. Πείτε μου, ρε. Τρία μάτσα έκανε. Έπαιξε σήμερα μπάλα. Άσο, άσο, Ιορδανία. Άσο να λένε αυτοί, άσο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, λοιπόν. Θα συμφέρω τώρα τον άλλο μήνα κάτω μια έχει λέτο, λέτο δεκάρι. Λοιπόν. Μπέρκ σέντερ φορ. Μπουμάλ δεξιά. Διαφάνες έχει χαφ. Τι θες να έχει. Εσύ τι έχεις. Έχεις το Μακ, θα φύγει. Εγώ... Λοιπόν, ακούστε λίγο μια είδηση. Ακούστε λίγο μια είδηση. 5 Ιουνίου ο Μπερμπάτοφ θα αγωνιστεί με τη μεικτή κόσμου σε φιλικό παιχνίδι στο Manchester, με τη Manchester United. Προπονητής ομάδας θα είναι ο Ιταλός τεχνικός και πρωταθλητής της Αγγλίας. Της Λέστερ Κλαούντιο Ρανιέρι. Και θα έχει συμπαίκτες Ροναλντίνιο, Καφού, ξέρω εγώ, Ντάβιτς και τα τι αυτά. Εσείς τώρα πείτε ό,τι θέλετε. Ακούσε, Ρανιέ. Άστο τώρα κάτι μου που είμαι πρώτα σε πληγό, θα δεις θα γίνει μετά. Άστο Φαλακρούα και δίπλα να τυφικάει συνέχεια.
ρε άμπαλε. Εσύ με τη μασέλα, ρε άμπαλε. Στο Θεό μου πιστεύει, ρε άμπαλε, άνθρωπε. Άμπαλε. Άμπαλε. Γιατί είσαι άμπαλο, ρε. Είσαι... Εσεί οι παοξίδε είστε προσωπολάτρε. Τον Μπαοκ τον έχετε γραμμένο στα πίδια σα. Είστε προσωπολάτρε. Αγαπάτε τα πρόσωπα που δεν προσφέρουν στον ΠΑΟΚ. Είστε, ναι, είστε προσκυνητές των προσώπων. Στο λέω εγώ. Τι να με πεις, τι να με πεις, ρε. Τι να με πεις, τι να με πεις. Αυτό που λέει ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα στην ταμπέλα, βγάλτε το. Γιατί είστε τα γάρια. Στο λέω εγώ. Θα καρτηρέει δύο λεπτά να σου πω δύο κουβέντες. Θα καρτηράω. Λοιπόν, τον άλλο μήνα έχω άδεια. Έρχομαι κάτω. Πού, θα έρθεις. Θα φέρω μια τραμετζάνα Τσίπρου στην Ιορδάνη και να σε δώσει να πίνεις. Δεν πίν. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να πιω μπιν. Δεν πονάει το κεφάλι μου. Γιατί, γιατί τα πετρέλαια εδώ πέρα που είναι δεν μπορώ να τα πιω. Α, καλά, εντάξει. Τσίπουρα είναι αυτά, πετρέλαια. Πώς, έλα. Έλα, λέγε. Ακούς. Τι θέλω να πω, μια άλλη ερώτηση τώρα, έτσι. Εκεί στη Θεσσαλονίκη τώρα εσείς που μένετε στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Με 1000 ευρώ το μήνα τη βγάζεις με τραμιλή οικογένεια. Αν έχει σπίτι δικό σου, ίσα ίσα. Άμα είναι ωραία γυναίκα, πολεμάς. Κάτι γίνεται. Εσύ κότσο τη βγάζει. Θα βγει σύνταξη. Εγώ παίρνω παραπάνω από 1000, τη βγάζω. Εντάξει. Τα φέρνει τρόερα δηλαδή, τα φέρνει βόλτα. Ε, αφού παίρνω πάνω από 1000, τα φέρνω βόλτα. Α, τα φέρνει βόλτα. Άμα ήταν 1000, μπορεί να με διάφταναν. Αν έχει σπίτι δικό σου, το πολεμάς, ρε φίλε. Εντάξει. Δεν φτάνουν, ναι. Δεν φτάνουν, όχι, δεν φτάνουν. Άμα δεν δώσουν οι γριές, οι γέροι εκεί, οι θείοι, οι παππούδες, δεν φτάνουν, όχι. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν, δεν φτάνουν, όχι. Χίλια ευρώ, με, χίλια ευρώ τετραμελή οικογένεια και με δικό της σπίτι, με παιδιά, σχολεία, ρούχα, παιδιά τους, αυτά και τα λοιπά, δεν φτάνουν με τίποτα. Πρέπει να και οι γέροι και οι γριές να δίνουν. Δεν φτάνουν. Όποιος λέει ότι φτάνει, όποιος λέει ότι φτάνει, ψέματα λέει. Έχω τη μάνα μου εγώ στην Καρδίτσα και στο χωριό. Στην Καρδίτσα την. Παίρνει 500 ευρώ το μήνα και τη στέλνω κι εγώ από εδώ. Ναι. Δεν τη φτάνουν. Και έχει κήπο, έχει κοτόπουλα και δεν τη φτάνει πάλι. Και τι κάνει, καριδώνει τα κοτόπουλα δηλαδή και τα τρώει, τι κάνει. Και είναι μοναχή, ο πατέρα μου πέθανε. Δεν... Όλοι οι πατεράδες πεθαίνουν πρώτοι, ρε, αφού ζουν αυτές 20 χρόνια παραπάνω. Τους ρουφάνε το αίμα. Να προσέξει τη διατροφή. Γιατί άμα προσέξει τη διατροφή, διαψοφήσω εγώ ανάσχελα, διαπέσω. Ε, εντάξει. Εδώ στο μαγαζί που δουλεύω έχω κάτι 85 εδώ και έρχονται κυτρών. Εδώ να δεις και 90 θα πάρεις πλάκα. Πού ρε, ποια πόλη είσαι. Εγώ είμαι στην Κάρτζεσλάουντεν, κοντά 30 χιλιόμετρα. Στην Κάρτζεσλάουντεν είσαι. 85 τι σύνταξη παίρνουν αυτοί και ζουνε, ρε. Αυτοί 2.500 το μήνα. Εάν έπρεπε και εγώ 2.500 το μήνα, σύνταξη 110 θα πήγαινε. Πάει στη Γερμανία όμως. Με 2.500. Ακούς. Τι πάνε 85 χρονών, μπορεί να τους καηδεύουν και Ρωσίδες εκεί. Σε συνήγεια έχει στη Γερμανία. Πάω και στα σπά τους. Πλάκα κάνεις, ρε. Εγώ δουλεύω καρσόνι εδώ, εντάξει. Καρσόνι. Καρσόνι δηλαδή βγάζω 80 με 100 ευρώ τη μέρα προμπόδε. 100. Σοβαρά, σοβαρά μιλάς. Κάτσε πάνω μην κουνιέσαι καθόλου. Στο ίδιο μαγαζί 17 χρόνια. Ναι. Ακούς. Συγγνώμη κιόλας αν καθυστερώ λίγο. Δεν καθυστέρησε, γουστάρουμε. Δηλαδή πόσες μέρες την εβδομάδα δουλεύεις. Α, εντάξει. Πόσες μέρες. Εγώ εδώ δουλεύω 6 μέρες. Αύριο έχω ρεπότη κάθε Τρίτη. 6 μέρες. Και παίρνει 100 ευρώ. 100 ευρώ, 100 ευρώ με ροκάμα. Όχι με ροκάμα. Μπουρμπουάρ. Εγώ, άκου να σου πω εγώ τώρα. Κάτσε ρε, το με ροκάμα. Κάτσε για δέμε. Εγώ παίρνω 1.400. Ναι, 1.000. Περίμενε να σου πω, Πες για άντε. Παίρνω 1.400 ευρώ το μήνα. 1.400. 1.400 ευρώ το μήνα παίρνω. Είχα ξεκινήσει από 1.000 ευρώ. Δεν με νοιάζει πόσα παίρνω. 1.000 μάρκα παλιά είχα από 1.000. Τώρα παίρνω 1.400. Και μαζί με τα μπουρμπάρια γύρω στα 2.600-2.700 το μήνα. Μάλιστα. Πατρεμένος είσαι. Γιατί έχω, ναι, έχω και μια κόρη. Έχω και δικούς μου πελάτες εγώ τώρα και έρχονται και κάθονται και στα δικά μου τα τραπέζια. Δηλαδή είμαστε δυο γαρσόνια, ο καθένας δηλαδή από το τραπέζι του πληρώνεται και ό,τι μπουρμπάρ βγάζει. Τα μπουρμπάρ μαύρα είναι. Α, δεν τα σπάτε. Τα μπουρμπάρ μαύρα είναι. Τα μπουρμπάρ θα σου πει και μπόχομα μα πάρει. Λοιπόν, άμα είναι στο λογαριασμό είναι 80 ευρώ, έτσι. Γλυκέμι. Οι Γερμανοί έχουν ένα καλό εδώ πέρα. Τι? Έχουν ένα καλό. Σου λέει 90. Τάκ τα 10 και τα παίρνω εγώ. Σου λέει με το στόμα. Δεν αφήνει το τραπέζι όπως στην Ελλάδα. Άρα δεν είναι μαύρα. Όχι. Άμα είναι 87, σου λέει 90. Τάκ τα παίρνω 3 ευρώ. Μαύρα. Παράδειγμα, το βράδυ είναι να παραδώσω 1.400 ευρώ.
Και τώρα που είχα κάστα το βράδυ, εγώ είχα δηλαδή είχα δικά μου λεφτά, έχω 300 ευρώ κάθε μέρα μέσα στο πορτοφόλι, έχω 390. Πάπ, τα βράζω τα 90, είναι δικά μου. Μπουρμπουάρ παράδειγμα. Αυτά τα φορολογείς ή μαύρα είναι, αυτό λέω. Αυτά είναι μαύρα, δεν φαίνονται καθόλου. Μουστάρο, παλικάρι μου, ελληναρά μου. Στη Γερμανία παίρνει μαύρα. Μπουλάκι μου. Μπουτζουρί μου, καρδιτσιώτη μου, εσύ. Θε τον περπάτο του χρόνου, μουλάρι μου. Τον περπάτο τραγούδα και να τραγούδα να δει κάνει μετά. Άντε καλά. Δεν μου λε στην προετοιμασία πόσε μέρε θα πάει. Τη θλάση πότε θα την πάθει. Ήρα φαγουέφιο με τον περπάτο για να μα ακούσει κάθε μέρα εδώ παρκέμαστε. Να με ακούσει, ρε Χαϊβάν. Να σε πάρω και τηλέφωνο να σε λέω φαγουέφιο, φαγουέφιο κάθε μέρα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, Τζόρνταν, για μένα προσωπικά. Αν βγούμε πρώτοι στα play-off, Τσίτσου, Τζαβέλδε, Τσιόλδε και αυτοί οι Τσιόλδε καλούδε είναι καλό εδώ, εγώ δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, τερματοφύλακε δρόμου όλοι αυτοί για μένα. Να πάρει να δώσει 10 μίλια ο Ιβάν. Και να πάρει 5 παίκτες με 2 μίλια τον έναν. Αυτό θα γίνει. Μόνο έτσι θα φτιάξουμε ομάδα. Συμφωνείς με μένα? Κάπως έτσι θα γίνει. Α, μπράβο. Εγώ έτσι λέω. Άμα βγουν, μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Τώρα με τα ψέματα έτσι τσικ 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 δεν γίνει δουλειά. Τσικ τσικ, κλείσανε. Τσικ τσικ. Φύγε παιδό. Τα λέμε. Για χαρά. Πρόεδρε, αδίκησε τον Μπερμπάτο. Φέρτον ένα πι, λέει, να βρει τα πατήματα. Και χέρι έχει βελούδινο. Τα ψήρισε τα δύο χαρτιά, λέει, και γραμμή δεν πήραμε. Την τζάμπα, δεν Ραπτόπουλε, γιατί ο Τζαβέλα μαζί με τον Ανσαριφά του Πανιωνίου αγκαλιάζονται στο 30 λεπτό, ενώ ο αγώνα παίζεται κανονικά. Πού να ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι βίτσια έχουν αυτοί εκεί πέρα. Ρε γύφ του Λαράπ, ο Βούλγαρο έχει λεφτά, θα σε δώσει χαρτζηλικάκι. Ναι, δεν παραδώσει ό,τι θέλει, ρε φίλε. Περπατητή θα είναι, δεν παραδώσει και χρυσάφι. Ρα πήγε, λέει, ο Γαύρο στο Ράριο Πάγο να καταγγείλει το μάτι. Σιγά, ρε, σιγά τον Γαύρο. Πολύ κλάμα κι αυτό. Καράφλα, έτσι σου ξαναπιστινάω σου πάλι σήμερα με την νίκη του ΠΑΟ Κρεμπαγάσα. Το μεσημέρι μας έλεγε ότι ο Σιώπης και οι άλλοι θα σκυλιάσουν και δεν θα πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Τζόρτα, να πάρουμε πίσω το Φακούντο και το Κουλούρι, λέει ο φίλος. Θα τον πάρουμε τι. Δική μας παίκτη είναι. Το Κουλούρι. Και το Κουλούρι, φυσικά. Και το Φακούντο. Φακούντο είναι καλός. Και ο Κουλούρι είναι καλός. Το Κουλούρι. Εγώ το... έχω. Το δώσουμε, άποψη. Το έχω άποψη. Το Πασαραϊκό το παρακολουθούν κάτω. Καλός. Έλα, φίλε. Έλα, εδώ είναι το Μπόχουμ. Γεια σου, Ιορδάνη. Καλώς τον Γιάννη, καλώς τον Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη Χιλιτίδη. Εδώ είναι. Ιορδάνη, όλα εντάξει με το πακέτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, εντάξει. Έτσι, το διάβασες. Λοιπόν. Ναι. Πώς. Κερασοφία, μάλλον χρειάζεται οφθαλμίατρο. Δεν φτάνει που έκαψε το παστί σου και δεν πλένει τα πιάτα. Μας λέει και ότι ήταν γεμάτο το ηλιοφόρος. Ναι. Φού είχε κενά, ρε, εσύ. Τον Κώστα, τον Κυρκώστα, με έκανε και γέλασα πάλι. Άστα να άρθω. Εδώ τον κάθεται ο Πάοκ. Με τον Πανιόνιο δεν το είδε το μάτς, ακούς. Παναθηναϊκός Πανιόνιος δεν το είδε. Τώρα εδώ το Παναθηναϊκός Πάοκ που το είδε δεν μας είπε ποιος ήταν καλύτερος. Να είναι καλά και περαστικά το με αυτό που έχει τώρα. Εντάξει, είπαμε, αλλά δεν μπορεί. Δεν είναι. Εδώ τον κάθεται ο Πάοκ. Τελείωσε. Λοιπόν, τώρα είναι το περπάτο. Ξέρεις τι γίνεται, Ιορδάνη. Ναι. Ξέρεις τι δεν χώνεψαν όλοι αυτοί τώρα που βγαίνουν και μιλάνε για τον περπάτο. Δεν έκανε καμιά. Μεγάλη σεζόν στον ΠΑΟΚ Μπερμπάτοφ, ναι. Έτσι. Είχε τους τραυματισμούς, είχε το ένα, είχε το άλλο, δεν θα σταθώ εγώ εκεί πέρα. Και θα κάνει του χρόνου. Δεν χωνέψανε, θα σου πω τώρα Κωστή, δεν χωνέψανε ότι αυτός ο παίκτης, τώρα τον παίκτης δεν έφερε ο Ιβάν στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούν να το χωνέψουν. Το έλεγε, γελούσανε με αυτό που έλεγε. Ξαφνικά τον είδαν στον ΠΑΟΚ. Και αμάν λέμε, παιδιά, εδώ τώρα τι γίνεται. Και χύνησαν τώρα. Περπάτοφο ένας, περπάτοφο άλλος, έτσι ο ένας, έτσι ο άλλος. Ποια Leverkusen, ρε φιλαράκι, η Leverkusen ξέρεις που πήγε? Τελικό Champions League στη Γλασκόβη με Real. Μου λες ποια Leverkusen? Θα τρελαθούμε τελείως. Κοίτα, δεν μπορούν να πούνε για την αξία του Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ όμως εδώ έχει τελειώσει. Είναι παλέμαχος. Αυτό δεν πρέπει να το φάει ο Σαβίδης να του κάνει καινούριο συμβόλαιο. Είναι παλέμαχος. Είναι ουτοπικό να παίξει ο Μπερμπάτοφ μπάλα. Όχι στον ΠΑΟΚ, σε οποιαδήποτε ομάδα. Ο άνθρωπος ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τελείωσε. Θα σου πω κάτι. Θεωρώ μεγάλο καριολίκι του Μπερμπάντοφ, εάν δεν είναι άντρας παντελονάτος, να βγει και να πει μάγκες τελείωσα. Τελείωσα σαν παίκτης. Είναι κότα, τον προκαλώ τον Μπερμπάντοφ. Γιατί δουλεύει ένα εκατομμύριο κόσμο δουλεύει. Ένα εκατομμύριο κόσμο. Να βγει και να πει ρε μάγκες, είμαι 35,5. Σταματάω γιατί μέχρι εδώ ήτανε.
ξέρεις θα πούνε. Μα ήδη, εάν. Άιτε τώρα, θέλει να δαγκώσει, θέλει να δαγκώσει τώρα το Σαββίδι. Ε, και εσείς τι κάνετε, πλάτε στον Μπερμπάντοφ, τα γάρια. Όχι. Αυτό λέω εγώ. Ούτε αμφισβητώ. Δεν είμαι άξιος να αμφισβητήσω τον Μπερμπάντοφ. Αλλά λέω, ο άνθρωπος τελείωσε, είναι παλέμαχος και πάει να δαγκώσει το Σαββίδι. Και εσείς λέτε ναι στο δάγκωμα. Τα θέλει ο κόλος σας. Ο πισινός σας, το γαργάλεμα το θέλει. Άντε μπράβο. Ναι. Ακούω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι ο άνθρωπος ποδοσφαιρικά πια τελείωσε. Άλλωστε και χθες το είπε σε ένα βιντεάκι που έκανε από τα αποδυτήρια, σε μια ερώτηση του Κυρνίκου του Μασέρη εκεί πέρα, που μίλησαν στα γερμανικά κιόλας, του είπε τι λες για άλλο ένα χρόνο ακόμα και αυτός λέει δύσκολο το βλέπω. Λόγω της ηλικίας, ας πούμε. Κάτι λοιπόν, τέτοιο, Γιάννη, συγγνώμη λίγο. Γιάννη, λοιπόν, συγγνώμη. Γιάννη, συγγνώμη λίγο γιατί βρήκα κάτι τώρα εδώ πέρα. Ναι, σε ακούω, ναι, σε ακούω. Στο παγκόσμιο top 10 ο Μπερμπάτοφ. Στους κορυφαίους επιθετικούς του κόσμου συγκαταλέγεται ο Βούλγαρος, κάτι που το αποδεικνύουν και οι αριθμοί. Τώρα με τον πόντι 7 δεκάτου του 2015 είναι σελίδα της Metro Sport και γράφει τώρα. Στους κορυφαίους επιθετικούς του κόσμου συγκαταλέγεται ο Μπερμπάτοφ και οι αριθμοί είναι. Πρώτος Κριστιάνο Ρονάλντο 501 γκολ, Λιονέλ Μέση 467, Ραούλ 429, Ιμπραήμοβιτς 403, πέμπτος ο Σαμουήλ Ετώ 368, ο Βίγια, ο Νταβί Βίγια 356, ο Αλεσάντρο Ντελπιέρο 343 7ος, ο Ντροκμπά 8ος 335, ο Χούντελαρ 1ος 334 και ο Μπερμπάτοφ 10ος 318. Μάλιστα. Αυτά προς απάντηση σε όλους του αφισβητούν. Ωραία. Πολύ ωραία. Και ο Τότι 11ος 309. Ο Τότι. Πόσο χρόνο είναι ο Τότι? Είναι αυτά που λέμε. Ότι... Άντε, μπράβο. Πόσο χρόνο είναι ο Τότι, ξέρετε? Είναι μεγάλος. Πόσα? 38. Φέρτε τον. 38. Φέρτε τον. 40 χρόνια στον πάγο. Φέρτε τον. Όχι, λέω εγώ. Στους 10 κορυφαίους Ευρώπης. Έφερε το σινιόρι. Έφερε το σινιόρι ο Ηρακλής. Φέρτε τον. Φέρτε τον τα γάρια. Είναι επιθυμία του Ιβάν, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Και καλά έκανε. Ξέρω το Ιβάν, μην τρελαίνεστε. Άμα ο Ιβάν, φίλε, θέλει να τα πετάει τα λεφτά του, πρόβλημά του. Αύριο, άμα πάρει δρόμο και φύγει και τα ζητάει πίσω. Πάμε λίγο στα φρέσκα, άστα. Πάμε λίγο στα φρέσκα, Κωστή μου, άστα αυτά τώρα. Εντάξει, είπαμε. Τώρα δεν χωνεύει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσαν να το χωνέψουν, τελείωσε. Φασολάδα ήταν βαρύ, δεν χωνεύεται. Φασολάδα ήταν βαρύ. Πάμε στα φρέσκα, λοιπόν. Ο Πάοκ αυτή τη στιγμή. Μπράβο, ήταν βαρύ. Ο Πάοκ αυτή τη στιγμή. Είναι η καλύτερη ομάδα από τις τέσσερις που αγωνίζονται τώρα στα play-off. Δεν θέλω να ακούω μπουρδες κόσμου, το φίλαθρο κόσμο να λέει ότι ποιος Πανιώνιος μωρέ, ποια ΑΕΚ μωρέ, έκανε έξι σε τρία μάτς σε έξι... Μέχρι τώρα μας λέγανε ο Πανιώνιος η καλύτερη ομάδα, ναι. Α, μπράβο. Αυτό είναι όπως έλεγε ο Παθαθάκης, bullshit. Ναι. Έτσι. Ο ΠΑ αυτή τη στιγμή παίζει ένα καλό ποδόσφαιρο. Παρόλο που έκανε σήμερα αρκετά λαφάκια, το πήγε το ματσάκι εκεί που ήθελε, το πήρε, τελείωσε. Θα βγούμε πρώτοι στα play-off. Μετά πλέον είναι, εκεί εγώ θέλω να δω τον πρόεδρό μου, τον μεγαλομέτωχο μου μάλλον, εάν βάλει το χέρι στη τσέπη. Γιατί πιστεύω ότι μέχρι τώρα δεν έβαζε το χέρι στη τσέπη. Πρώτον, γιατί δεν είχε ξεχρεώσει την ομάδα, που ήταν το μεγαλύτερο βάρος που είχε η ομάδα. Και δεύτερον, δεν είχε προκριθεί σε προκριματικά Champions League. Εγώ θέλω να τον δω τώρα φέτο, εάν η ομάδα για μένα θα περάσει, δεν το συζητάμε, θα περάσει, θα κερδίσουμε τώρα μεθαύριο το Πανιόνιο, οι άλλοι εκεί θα βγάλουμε μεταξύ τους τα μάτια, έχει ένα διάφορο μεταξύ μας. Εγώ πιστεύω ότι από την πρώτη λεπτά αγωνιστική το έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν είναι Παναθηναϊκό, θα είναι παιχνίδι ρουτίνας. Εκεί θέλω εγώ τώρα να δω τι θα κάνει ο Ιβάν, αν όπως λέει και ο φίλος από την Καζεσλάουτερ, από την Καρδίτσα, το παιδί το προηγούμενο. Θα είναι εδώ το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός παιχνίδι ρουτίνας. Εγώ νομίζω ότι θα έχει λήξει μέχρι τότε η υπόθεση. Α, λες ότι θα είναι αδιάφορο επειδή ο Πάκος θα το χτυπήσει η Άκτο. Ναι. Άλλο εγώ αυτό. Να σου πω πώς το βλέπω εγώ τώρα. Βλέπω εμείς θα κερδίζουμε τον Πανιόνιο, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός να κάσετε ένα χιναράκι. Εμείς η ΑΕΚ είναι αδιάφορη. Είναι αδιάφορη, θα την κερδίσουμε την ΑΕΚ, δεν υπάρχει θέμα. Θα τιμωρηθεί τώρα και ο Τσιμπούρ, τον κάλεσε ο δικαστής ο αθλητικός. Θα τιμωρηθεί και αυτός. Αυτοί έχουν προβλήματα, τραυματισμούς, κάρτες στο ένα τώρα, θα κερδίσουμε εκεί μέσα και έχει τελειώσει το πανηγύρι. Ο Πάοκ έχει την καλύτερη ομάδα από την τετράδα, ρε παιδιά τώρα. Έχουμε το λέμε εδώ και δύο μήνες τώρα. Πιο γρήγορη ομάδα είναι τώρα. Έκλεισες. Βγαίνει τώρα ο καθένας και λέει. Και μιλάνε και κάνουν και ράνουν, δεν μπορούν να το χωνέψουν. Μέχρι που χθες γελούσαν πιο τσέμπεσαι το ένα το άλλο και τώρα, ειδικά οι φίλοι μας Αργενοί και τώρα Κυρακλειδής κτλ. Αυτή τώρα σου λέει, κοίταξε να δεις ο Πάοκ πάλι θα. Βγήκε ο άλλος τώρα που έχει καπνίδι φόρνα. Πούμε να μας πει για τον Μπερμπάτοφ τώρα. Γελάμε τώρα. Αυτή τώρα τρέμουν με την ιδέα αν κουνήσει ο Πάοκ τη Σεντόνι. Με την ιδέα τρέμουν. Πού να το κουνήσει. Φαντάσου τώρα. Έτσι. Με την ιδέα τρέμουν αν κουνήσουμε το Σεντόνι.
Κατάλαβε. Γι' αυτό και σου βγαίνουν και σου λένε ποιο Μπερμπάτοφ και λένε και. Ποιο Μπερμπάτοφ. Ποιο καλύτερο σύμβουλο. Πέρσι μα λέγανε σα κοροϊδεύει να πούμε, είπε θα σα φέρει τον Μπερμπάτοφ. Ναι, τώρα ποιο Μπερμπάτοφ. Παιδιά, καταλάβετε. Η αλήθεια είναι αυτή. Πικρή μένα, αλλά είναι αυτή. Είμαστε ομάδα. Τελείωσε. Δεν μπορείτε. Έχετε τα χίλια ίδια προβλήματά σα, τι να κάνουμε. Αλλά μην βγαίνετε τώρα και λέτε ότι. Τα προβλήματα που έχουν τα δημιουργούν οι ίδιοι τους γιατί ασχολούνται με τους άλλους. Έτσι, δεν τους λέγαμε. Δώσε εσύ. Ποια Λεβερκούζεν ρε παιδιά, 6-2 την νίκησε ο Γαύρος, 2-0 την νίκησε η ΑΕΚ. Και ποιο Μπερμπάντοφ για γέλια είναι. Ο Γαύρος την νίκησε να πούμε, αλλά ο Γαύρος δεν πήγε ποτέ ημιτελικά ή τελικά. Η Λεβερκούζεν πήγε τελικά. Με λέει κατάπιε γλωσσίτσα κέρδισε ο Πάουκλε και τολμά να μιλά για Μπερμπάντοφ χωρί να πλένει το στόμα σου. Ναι, ρε φίλε, θα πάρω την κολκέρι τώρα και θα κάνω με οδοντόκρεμα fluoride τα δόντια μου να μιλήσω για τον Μπερμπάτοφ, ο οποίο πάει να δαγκώσει το Σαββίδι στα 36 του. Ναι. Και εσύ το βόδι. Εσύ το βόδι που στέλνει το μήνυμα, το βόδι, το επικροτεί. Γιατί σε βόδι. Μεγάλο σχόλιο η εκπομπή. Πάλι, ο καλύτερο παίκτη του κόσμου, ο Μπερμπάτοφ, η γη δεν γυρίζει, λέει, ο ήλιο γυρίζει και ακόμα μία ώρα μαθήματο τι θα βάθουμε άλλο. Ο ήλιο γυρίζει. Κοίταξε. Ναι. Το παρόν. Το παρόν. Το παρόν είναι καλό να περνά, δηλαδή το λε. Ζω το σήμερα, λέει ο άλλος, το παρόν. Αυτός τώρα ζει το σήμερα. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Για να ζήσεις και το μέλλον που είναι να το περάσουμε καλά, πιο καλά, πρέπει να κοιτάξουμε το παρελθόν. Να διορθώσουμε δηλαδή, να διορθωθούμε από το παρελθόν. Τα λάθη του παρελθόντος. Εσείς κάνετε τα ίδια. Εμείς κάνουμε τα ίδια. Οι άλλοι κάνουν τα ίδια. Γι' αυτό δεν έχουν μέλλον. Εμείς καλά τα κάνουμε. Εμείς τραβάμε το δρόμο μας. Τραβάμε το κουκούπι μας, κοιτάμε να διορθώσουμε τα λάθη. Τραβάνε τα ίδια και τα ίδια. Ποιο Μπερμπάτοφ, λέει ο άλλος τώρα. Ο γάμα εθνικής με λέει ποιος Μπερμπάτοφ. Ο Παναθηναϊκός θα έρθει στην Τούμπα χωρίς τον Μπέρκ. Άντε να βγει ο ΠΑΟΚ πρώτος να δούμε λέει και τα 30 εκατομμύρια μεταγραφές που λέει ο Τζόρνταν. Και θα τρέμει ο Μαριδάκης. Θα το δούμε φίλε. Εγώ δεν είπα 30 εκατομμύρια. Εγώ είπα θα ρίξει λεφτά να κάνει να φέρει μεγάλους παίκτες. Γιατί έβαλε τον Μπερμπάτοφ λέει όταν έπεσε ο ήλιος. Γιατί έπρεπε να παίξει 15 λεπτά ρε φίλε να κρατήσει το παιχνίδι ήρεμα. Ναι. Γι' αυτό τον έβαλε τον Μπερμπάτοφ. Δεν είναι να παίξει ένα ημίχρονο. Ξέρει γιατί τον έβαλε. Μπορεί να παίξει ένα ημίχρονο. Δεν είναι, πιθανόν δεν είναι έτοιμος ακόμα για ένα ημίχρονο, γι' αυτό τον έβαλε. Θα είναι σε λίγο. Και η αλλαγή που έκανε εκεί του, πες το, του Λέοβατς, τον έκανε να τον προφυλάξει. Έβαλε το σκόρα να τον προφυλάξει από τραυματισμό. Πολύ πετυχημένες και οι αλλαγές του Ίβιτς. Βέβαια. Πολύ ωραίος ο Ίβιτς. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή το κουτσάρισμα του δεν ήταν ωραίο. Όλα τα μάτς. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα δηλαδή. Άρα μεν. Να σου πω κάτι. Αν βγάλει την ομάδα πρώτα, εγώ δεν έχω θέμα να μείνει. Γιατί να μην δεν μείνει δηλαδή. Αυτό είναι κριτήριο. Καλά, ρε φίλε, μισό λεπτό. Ο Γκουαρδιόλα πώς ξεκίνησε αυτός. Mm. Από μικρός ξεκίνησε από την ομάδα. Άραγε. Λέω ρε παιδί μου, εγώ. Εμένα με χαλάει. Εγώ θέλω ένα μεγάλο προπονητή. Ποιος δεν θέλει ένα μεγάλο προπονητή. Ένα όνομα μεγάλο. Ποιος δεν το θέλει. Αλλά δεν με χαλάει κιόλας άμα πάει. Καλά τα πάει. Εξάλλου και αν δεν πάει καλά ο Ήβης του χρόνου, έχουμε προπονητή. Άντε, ρε, καθίστε καλά τώρα. Μια χαρά είναι. Θα φέρει τον Γκαρσία. Θα πρέπει τώρα, να άμα σας πείραξε η καπαρτίνα που φορούσε, τι να κάνουμε τώρα. Λάθος ήταν. Έπρεπε να φοράει φόρμες. Γιατί, τι με πειράζει εμένα. Ναι, λέω τώρα άλλους, άμα τους πειράζει για εμένα. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Πάμε. Έλα, φίλε. Τζορδάν. Έλα. Έλα, ρε, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Στέργιος. Λέγε, ρε Στέργιο, Τραγιώτης. Κατάλαβες. Όχι. Στο καφενείο του Κυριάκου. Σαλονίκη. Άργος, οριστικό. Α, τι γίνεται, καλά. Καλά, όλα καλά. Πολύ ωραία. Είπε θα πάρεις κανένα βράδυ, αλλά ακόμα περιμένω. Θα σας πάρω, εντάξει. Τι κάνει. Καλά, λέγε. Αργά το πας, φίλε. Τι. Αργά το πας, λέω, πάρ' το. Ακούει από ίντερνετ. Τι να πω, ακούω τώρα. Κάνουμε κριτική για το περπάτο τώρα όλοι οι άπαλοι. Εσύ είσαι έμπαλος δηλαδή τώρα. Από το χωριό του Τζίμα. Από το χωριό του Τζίμα παίρνει τηλέφωνο τώρα εσύ ο έμπαλος να πούμε. Από το Άργο Σορεστικό. Εντάξει. Πες μας λοιπόν. Έχει δίκιο. Ξέρει μπάλα, εγώ δεν λέω. Πες μας την αποψάρα μου να πούμε. Τι λέει ο Τζίμας καταρχήν, τι κάνει ο Τζίμας. Ο Τζίμας είναι μια χαρά. Μια χαρά, του δώσει χαιρετίσματα. Πες μας τώρα τη γνώμη σου. Και πάψε να καπνίζεις παφ που μια μισή ώρα τη νύχτα. Και να κάνουμε χούι μας έχει μείνει. Κακό χούι. Από τότε που σταματήσαμε το τόπι, μόνο καπνίζουμε. Σταμάτησε το τόπι και καπνίζει. Πάχινες κιόλας, ε. Η ζώνη δεν κάνει. Άρα να πάει. Ρε παλιόσκυλο, για λέγε. Παναργιακό έπαιξες. Ξέχασες. Παναργιακό. Ξέχασες τι σου έχω πει. Αφού έπαιξες Παναργιακό. Και σε εσάς κάτω δεν έπαιξα.
Εδώ σε πού, πού, όχι, εδώ δεν έπαιξε. Κάποτε, ναι. Πού ήσουνα? Θα στα πω από κοντά αυτά, δεν θα στα πω. Πες τα μας από μακριά, μωρή, τι, δηλαδή, Δεν μπορώ στον αέρα να στα πω, ρε φιλαράκι. Καλά, ρε φιλαράκι, για πες μας. Το απόθεμα σου, το ποδοσφαιρικό. Λοιπόν, άκου να σου πω δύο πράγματα μόνο για τον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ δεν πάρει τρεις παιχταράδες στη Ράχη, δεν πρόκειται να κάνει ποτέ ομάδα. Άρα άξονα θέλεις. Άξονας, βέβαια. Ωραίος. Και ένα ακόμα καλό να ξέρεις. Πρέπει να βάλει ο Ρώσος όσα λεφτά και να έχει, αν δεν βάλει ανθρώπους που αγαπάνε τον ΠΑΟΚ στο Συμβούλιο, δεν θα κάνει ομάδα. Πάω το καλά στο μυαλό σου αυτό. Να του βάλεις πολύ καλά στο μυαλό σου. Να αγαπάνε τον ΠΑΟΚ όμως, έτσι. Να αγαπάνε τον ΠΑΟΚ. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Φίλε, εδώ αγαπάμε την τσέπη, ποιο ΠΑΟΚ τώρα. Ο ΠΑΟΚ τον αγαπάνε οι παππούδες. Έτσι ακριβώς. ΠΑΟΚ. Τώρα είσαι μέσα στο πνεύμα. Κατάλαβες. Αν αγαπούσανε τον ΠΑΟΚ όπως λες, δεν θα τρώγαν τα λεφτά του Πατατούδη και δεν θα τρώγαν τα λεφτά του Σαββίδη. Το κατάλαβες. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσεις. Λοιπόν, θέλει θέση ένα, θέλει στόπερ. Άλλο του λέω. Ξέρω εγώ. Ξέρει τι. Ναι. Καλά σου λέει για τον άξονα. Θέλει δεκάρι. Κουκαλιά. Κοίταξε, όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν ξεκινήσει με νούμερο ένα. Τι να σου πω τώρα. Στέργιο, νούμερο ένα δεν ήσουν. Ναι. Είδες. Θέλουν νούμερο ένα με κάκαλα μεγλά. Θέλουν νούμερο ένα που να ξέρει ο στόπερ ότι και το λάθος του μπορεί να το διορθώσει. Όχι αυτά τα καροκιουζλίκια με την Άκη και δεν συμμαζεύεται με τον Όλσεν, με τον με αδειό. Κατάλαβες. Εγώ τα λέω, φίλε, αλλά ο Τζόρνταν τον Όλσεν τον έκανε Ζαμόρα. Τον έκανε, να πούμε, Μπεάρα. Ο Όλσεν στο χωριό μου δεν έπαιζε. Και ας ήμουν 47 χρονών, με το ένα του χέρι θα τον έπαιζα. Εγώ λέω τον αδίκησανε τον Όλσεν. Τον αδίκησανε. Ποιον αδίκησανε, ρε. Ποιον αδίκησανε. Φέραν το άλλο το πουλί εδώ τώρα και άσε τώρα. Κανέναν τερματοφύλακα, αν ήταν Έλληνας, δεν θα τον δίνανε ποτέ τόσες ευκαιρίες. 4 χρόνια συμβόλαιο τον κάνανε, έπρεπε να το δώσουν κι άλλες. Τα προσόντα τα είχε. Θέμα χρόνου ήταν. Και άλλες ευκαιρίες από αυτές που είχε. Αργό πρώτο βήμα. Με την μπάλα στα πόδια μηδέν. Ναι. Δεν τον έπαιζε η άμυνα. Δηλώς από ψυχολογία. Ψυχή πουλιού. Από αυτούς που έχουμε είναι πολύ καλύτερος. Και από τους δυο. Στα πρώτα 9 παιχνίδια ήταν. Τι να σε πω τώρα για τα πανηγύρια. Ενώ με τον Βελίδη, τι να σε πω εγώ, σε όλα τα παιχνίδια, στη σειρά. Από το Βελίδη βαθμούς δεν έχασες. Ούτε από το Γλυκό. Σοβαρά μιλάς. Δεν χάσατε βαθμούς. Σοβαρά μιλάς. Πρώτο μάτς με την ΑΕΚ. Ο Βελίδης δεν το χάσε. Το επόμενο, ο Βελίδης δεν το χάσε. Ποιο είναι το επόμενο? Πήγε να κάνει έξοδο και σταμάτησε και ξανά κάνει στην Τούμπα. Πες μου σε λίγο. Δεν είπα ότι αυτούς που πήρε, αυτούς που έχει τώρα, δεν τους συγκρίνουμε με αυτόν, αλλά όλοι μαζί αυτοί είναι σκούπα φαράσι και να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, όχι στον ΠΑΟΚ. Όχι στον ΠΑΟΚ. Ο Βελίδης ήρθε στο χειρότερο timing του από πλευράς φόρμας στον ΠΑΟΚ. Ήρθε στα 28 του στη χειρότερη φάση από φόρμα ο Βελίδης στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί η φετινή του χρονιά ήταν και στα Γιάννενα πολύ μέτρια. Και η μεταγραφή που κάνει φέτος το φέρνει ήδη τεφορμαρισμένο να καλύψει μια μεγάλη αιστεία μιας μεγάλης ομάδος. Όντως ο Τζόρνταν έχει δίκιο. Ο Βελίδης είναι πεσμένος. Είναι από τη φετινή χρονιά. Είναι η χειρότερη το πόσο τον έχω παρακολουθήσει. Τον πήρανε στον ΠΑΟΚ στη φόρμα του την κακή. Δεν έχει αυτοπεποίθηση. Άκουσε τι σου λέω. Κάνε εγώ. Το παρακολουθούσα και στα Γιάννενα εγώ. Τώρα άλλο Γιάννενα, άλλο. Ναι. Ναι. Τζόρνταν, ναι. Ο Βελίδης δεν έχει προσόντα για τον ΠΑΟΚ. Είναι και κοντός και αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση. Άμα κάτσει κάτω τα δοκάρια και κάνει 10 βήματα για να φτάσει στην μια μεριά στην άλλη, δεν μπορεί. Αυτό ξέρει τι παθαίνει. Ενώ έχει έκρηξη. Και ο Στέφας κοντός ήταν. Ενώ έχει έκρηξη. Πρόσεξε να δει. 1,75 ήταν ο Στέφας. Ξέρει τι γίνεται. Αυτό τώρα, ενώ ορμάει για τη φάση, κάπου σταματάει μετά. Δεν ξέρω, δηλιάζει, δεν κάνει τι, δεν έχει την έξοδο.
Τέλος πάντων, δεν θα το λύσουμε. Δεν μπορεί να μπλοκάρει την μπάλα. Στόπερ να ξέρει μπάλα να την κατεβάζει, χρειάζεται. Το Τζιόλι τον έχετε εκεί, καλά κάνετε, εντάξει κτλ. Ένα δεκάρι θέση του Πέλκα θέλετε και ένα φόρ. Λοιπόν, αυτά τα πάρετε με του τρεχαλατζίδε. Αν μείνει ο Μάκ, ο Ροντρίγκε, ο Χαρίση, πώ το λέτε τον άλλο από την Κατερίνη. Ναι, έχετε κόσμο καλό εκεί, στα πλάγια έχετε. Πώ θα γίνει. Πώ θα γίνει. Ο Κίτσιου, θα δεχθεί ο Κωνσταντινίδης, ανεβαίνουν, είναι γρήγοροι. Ωραία. Άρα έχει δίκιο ο φίλος από την. Έχει δίκιο, άξονα θέλει. Από το χωριό του. Μπαλαδόφαλ του Τζίμα, του Δημήτρη Τζίμα. Ναι. Ωραίος. Τα λέμε. Την καλημέρα μας. Αυτός και ποιος είναι, ρε φίλε. Ποιος είναι. Ποιος. Μόνο στον Μπάουκ θα παίζε. Ήθελε να παίξει πουθενά άλλου. Ενώ είχε πρόταση από αλλού, δεν πήγε πουθενά άλλου. Κοντόμυαλος. Δεν ξέρω. Πάμε όσοι είναι στη γραμμή. Καλημέρα. Κύριε Αυτόπουλε, καλημέρα. Τη πιάτσα στα τερέκια. Να ρωτήσω λίγο, έχετε καλεσμένου στο παδού τη Ρεάλ. Τη Ρεάλ, όχι ακόμα δεν. Στην Μπαρτσελόνα. Όχι ακόμα. Στο Αθλητικό Μαδρίτη. Ούτε. Όχι. Γιατί παραξενήθηκα. Ναι. Πολλά σεντόνια ακούω που να είναι εκεί και ζαλίστηκα. Ακούω ύμνο στη Champions League στα αυτιά μου. Κοντεύει, ρε φίλε, κοντεύει. Έχω ζαλιστεί. Μόνο μην το αγοράσετε. Κοντεύει, ρε φίλε, κοντεύει. Μόνο μην το αγοράσετε από την αγορά από εκεί, από το μεγάλο, από το μικρό Παρίσι. Ζηλεύεις, να μην είναι τίποτα ματωβαμένο σαν την άλλη φορά με τους Εβραίους. Σπράττω μια ζήλια τώρα. Έχω γέλιο. Ζαλιστήκαμε από τα σεντόνια, κύριε Ραπτόπλε. Θα με τρελάνετε. Κύριε Χιλιτζίδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν κλείσω, αν σας είναι εύκολο, βάλτε σας παρακαλώ τον ύμνο του Champions League, γιατί δεν ζαλίζομαι από τώρα, δεν μπορώ. Δεν μου λες. Έμαθα ότι κάνατε φιλικό παιχνίδι φιέστας εσείς, είναι αλήθεια. Φιέστα. Τίποτα δεν κάναμε. Φιέστα ανόδου. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Με την ομάδα που κατηγορούσατε το κάνατε κιόλας. Ποια είναι. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Ούτε φιέστες κάνουμε, ούτε... Τρώζε τέτοια ώρα. Όχι ρε, νερό πίνουμε. Νερό. Πράγμα είναι αυτό. Μας απαγορεύεται και το νερό. Πρέπει τώρα εμείς να νιώθουμε δυστυχισμένοι που θα βγούμε Champions League, που θέλουμε να βγούμε Champions League μπαλό. Εσείς πρέπει να είστε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Δυστυχισμένοι, δυστυχισμένοι. Εσείς είστε οι ευτυχισμένοι που θα έρθετε, οι άλλοι που δεν φύγανε. Εσείς είστε οι πιο ευτυχισμένοι δηλαδή, άνθρωποι θέλετε... του κόσμου. Γιατί να έχουμε τίποτα, μια χαρά είναι, οικονομικά καλά είμαστε. Πρέπει να είστε οι πιο ευτυχισμένοι. Και να κάνουμε το πρωτάθλημα το πήρε ο ένας, τώρα πολεμάμε οι άλλοι να πάμε να πάρουμε την άλλη θέση. Την προνομιού. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα κακό. Εγώ λέω ότι πρέπει να είστε πιο ευτυχισμένοι. Δεν πρέπει. Σε αυτή την ωραία λυκοφιλία που φτιάξατε οι τρεις σας. Ναι. Ο ένας το κύπελο σας το πήρε, τώρα θα σας πάρει. Οι δύο είναι. Θα σας πάρει και ο πράσινος να πούμε τη δεύτερη θέση. Ναι. Το και μετά θα κάσετε πάλι να πούμε εσείς ξέρετε εκεί που θα κάσετε. Θέση... Τη μηχανιό να δείτε τι καλά. Άκου. Τη θέση. Ώρα το πρωί θα κατεβάζετε. Για να την πάρει ο πράσινος στη θέση, το βολεύει τον κόκκινο να ξέρεις. Άκου γέλιο. Σας χαίρεται να την πάρει ο πράσινος. Εσείς πιστεύετε ότι η ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα θα χάσει τον Παναθηναϊκό? Εγώ θα την κερδίσω την ΑΕΚ πάντως. Θα κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει τρεις νίκες, να ξέρεις. Άκου τώρα τι έχουν πάθει αυτοί. Παίρνει ο προπονητής τους ως ποδοσφαιριστής κύπελα και πρωταθλήματα. Δεν παθαίνει τίποτα. Ναι. Ξαφνικά το παίρνει ως προπονητής, κόντουσε να πάει να πούμε στο 4-14 Νταού Πεντέλης. Έχει πάθει ψυχολογικά. Δεν κατεβαίνουν με προπονητή. Πάει ο Τζιμπούρ, τώρα θα τον τιμωρήσει ο εισαγγελέας. Γιατί είδε το βίντεο. Λοιπόν, αυτοί θα παίξουν τώρα την άλλη εβδομάδα με τον Παναθηναϊκό αποδεκατισμένη πλήρως. Και τι θα γίνει. Λοιπόν, θα τους βάλει δύο κόλλο Παναθηναϊκός και θα φύγει. Άντε και γίνει έτσι μετά. Λοιπόν, και όταν θα πάτε εσείς κάτω. Κάτω πού? Δεν ακούγεσαι, πού κάτω στο Ολυμπιακό Στάδιο? Όταν θα πάτε κάτω εσείς στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ναι. Θα σας περιμένουν για το δεύτερο γύρο του μάτς που κάνατε. Εγώ θα σου βάλω ένα στοίχημα τότε άμα γουστάρεις. Τι στοίχημα να βάλεις? Τότε η ΑΕΚ, πρόσεξε τι σου λέω από τώρα, ναι. Τότε η ΑΕΚ θα παίξει κομπλέ. Τώρα μου λες την επιθυμία σου. Θα έχει προπονητή στον πάγκο. Σε εκείνη την αγωνιστική η ΑΕΚ θα έχει προπονητή στον πάγκο. Δεν πανάγει ότι να είναι υπερτερό σαν ποιότητα, φίλε. Ναι, εγώ δεν είπα όχι. Γι' αυτό κερδίζω τα πάντα, τα πάντα τίμια, εγώ ρε φίλε, με μάχη. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Εσύ είσαι η πιο τίμια ομάδα του. Φυσικά, από τις μεγάλες η πιο τίμια. Γιατί να το κρύψω με ένα άλλο, που λέγει ο Μητσοτάκης. Εσύ είσαι η πιο τίμια ομάδα της Βόρειο Ελλάδος. Από τις μεγάλες η πιο τίμια, με φυσικά. Από τις μεγάλες, ναι. Από τις μικρές είστε τίμια. Μικρές δεν είμαστε μικροί, εμείς δεν ξέρω από τις μικρές.
Η ομάδα, κύριε Τζόρνταν, φαίνεται μεγάλη από τους τίτλους και από τις κούπες που έχει, να πούμε, στο Παλμαρέ. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν φαίνεται από δεν τα λόγια και από τον κόσμο της. Η ομάδα είναι, γι' αυτό λέγεται και ομάδα, είναι συγκέντρωση, είναι πολλά μαζί, γι' αυτό λέγεται και ομάδα. Έχουν μεγάλο κόσμο, δηλαδή αν πάρουμε την Nottingham Forest, είναι μία από τις πρώτες, η πιο μεγάλη ομάδα στην Αγγλία κανονικά. Δεν μου λες, η Πρέστον έχει τίτλους στην Αγγλία. Η Πρέστον. Η Πρέστον έχει τίτλους. Δεν μπορεί και να έχει, δεν γνωρίζω. Τι μπορεί και να έχει, 5-6 πρωταθλήματα και εντάξει, μπορεί και να έχει. Μπορεί και να έχει. Είδες όμως ότι δεν είναι μεγάλη ομάδα. Είδες λοιπόν. Δεν ασχολούμαι με την Πρέστον. Είδες, είναι μεγάλη ομάδα, άμα έχει 5-6 τίτλους δεν είναι. Καλά, τότε όλες μεγάλες ομάδες είναι, κύριε. Και τι να κάνουμε τώρα, και ο κύριος Κούγια σήμερα είπε ότι η μεγαλύτερη ομάδα και πιο καθαρότερη στην Ελλάδα είναι η Λάρισα. Τι να κάνω τώρα. Εγώ ξέρω όπου πήγε ο Κούγιας, μετά άφησε συντρίμια πίσω, να πούμε, όταν έφυγε. Εγώ ξέρω ότι ο Κούγιας ανέβηκε με το φουτά, έγινε δικηγόρος του Μαρινάκη. Εγώ ξέρω, είτε Βέρεια πήγε, είτε Γιάννενα πήγε, είτε Λαμία, είτε Παναγαϊκή, άφησε καμένη γη. Έγινε δικηγόρος του. Έγινε δικηγόρος του Μαρινάκη και ανέβηκε κατηγορία. Άμα δεν ανέβαινε ο δικηγόρος του Μαρινάκη, δεν θα ανέβαινε κατηγορία. Πήρε κάτι πέναλτι έξω από την περιοχή. Άιντε ρε Τζόρνταν τώρα. Και τι, συμφωνώ. Άρα πήγε το προπονητή ξαφνικά. Και τι, αυτό ο προπονητής την πήγαινε τρένο και μετά πήρε τον κύριο Τσιόλι. Και τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι μεγάλη ομάδα δηλαδή. Δεν έχει τίτλους, μεγάλη ομάδα. Δηλαδή γιατί δεν είναι μεγάλη ομάδα. Επειδή γιατί δεν έχει γίνει μεγάλη ομάδα. Καλά ρε φίλε, όταν λες μεγάλη ομάδα εννοείς. Αυτή η ομάδα που τη λες εσύ ότι δεν είναι μεγάλη. Σου βάλε στον τελικό 4, δεν είναι μεγάλη. Και τι έγινε, ένα εσύ την έβαλες ποτέ σε τελικό 4. Εγώ αυτή την ομάδα μια φορά έπαιξα, δεν έπαιξα ξανά. Λοιπόν. Εντάξει, άμα ξαναπέξω. Όταν ξανασυναντήσεις βάλ τις 5 για να αρνηθείς. Εντάξει, δεν. Γιατί σου λες αλήθεια. Στον τελικό δύσκολα να την ξανασυναντήσω, γιατί πολύ δύσκολα πάει τελικό, γι' αυτό. Καλά, εντάξει. Ναι, εγώ πάω πολύ γιατί τακτικά. Εσύ πας εύκολα τελικό. Έχω κάνει καμιά 19 μέχρι τώρα. Και πόσους πήρες. 4. Τότε τι μας. Εσύ πήγες. Πήγε τελικό, ναι. Τα χειρότερα μου χρόνια που έχω παίξει 3 φορές Β' Εθνική και Γ', ναι. Έχω πάει σε μια 8ετία 5 τελικούς. Πήρες κανένα? Όχι. Ένα 70 με σένα. Τα τελευταία χρόνια πήγες 5, δεν πήρες κανένα, ρε φίλε. Όχι, δεν έχω πάρει ρε φίλε το 45 χρόνια τίτλο. Όποιος θέλει να παίρνει κύπελο θέλει εσένα τελικό, ρε φίλε. Δηλαδή επειδή εγώ δεν πήρα το 45 χρόνια τίτλο, εσύ θεωρείσαι μεγαλύτερη ομάδα. Όποιος θέλει να παίρνει κύπελο προτιμάει εσένα, ρε φίλε τελικό. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Εσύ έχεις 4 κύπελα και 2 πρωταθλήματα, σωστά. Ναι, βεβαίως. Και εγώ έχω 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Ναι. Έχουμε διαφορά 2 τίτλους. Ναι. Εσύ σε τι είσαι μεγαλύτερη ομάδα από μένα και δεν σε όλα τα υπόλοιπα, ρε φίλε. Σε ποια ρε φίλε. Σε κόσμο πολύ, σε Ευρώπες πολλές, σε παιχνίδια πολλά, σε παρουσίες αλφα-εθνικής, σε βαθμούς, σε οπαδούς, σε ό,τι θέλεις ρε φίλε. Σε Αλβανούς. Σε τι να συγκριθούμε δηλαδή, γίνεται σύγκριση. Σε Ρώσους. Άντε να ακούς, όταν σε μιλάει ο άλλος. Ναι, και εσύ πρέπει να μάθεις να ακούς όμως, ακούω. Μην μιλάς μόνο εσύ, επειδή έχεις το μικρό. Μα εσύ μιλάς ρε φίλε. Εσύ μιλάς. Άντε πάλι σου απαντάω. Εγώ έχω 24 παιχνίδια στην έδρα μου αίτητο από μεγάλες ομάδες. Αυτά τα παιχνίδια που έχω κάνει. 50 μάτς, 60 μάτς. Ρε φίλε, με την Κουμπρίβνιτσα έπαιζες να πούμε και με το. Πώς το λένε την άλλη, Κατοβίτσε να πούμε. Έπαιξες με καμιά Νάπολη εσύ και με καμιά Μίλαν καμιά φορά να πούμε. Εγώ δεν έχω παίξει. Έπαιξες 2-3 παιχνίδια μεγάλα, ρε φίλε. Με Chelsea. Ναι. Πόσα. Έχω παίξει με Manchester City. Πόσα παιχνίδια είναι αυτά όλα. Έχω παίξει με Αθλέτικο Μαδρίτη που ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπη. Συμφωνώ. Όχι πρωταθλήτρια Ευρώπη. Όχι πρωταθλήτρια Ευρώπη. Τι λες. Είχε πάρει το Euro Cup και κέρδισε στον τελικό την πρωταθλήτρια Ευρώπη. Ναι. Και αυτή γίνεται πρωταθλήτρια μετά. Α, έτσι το κάνουμε. Γιατί έχει πάρει το. Στην ουσία σαν να έχει πάρει το διπυρωτικό. Λοιπόν, άκου τώρα για να μαθαίνεις. Εγώ είμαι η μοναδική ομάδα που κέρδισα μέσα στην Ισπανία. Όταν εσείς πηγαίνατε οι 4 μεγάλες ομάδες ΑΕΚ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και με ΠΑΟΚ. Και εγώ είμαι η μοναδική ομάδα, η μοναδική ομάδα που δεν έχασα ρε φίλε από την Μπάγερ και από την Ντόρτμουντ. Εσύ έφαγες 6. Καλά ρε φίλε, με την Μπάγερ έπαιζα. Και εγώ με την Μπάγερ έπαιξα ρε φίλε. Εσύ 6 έφαγες. 8 πρωταθλητριών, τι να με συγκρίνεις τώρα. 6 έφαγες, εγώ δεν έχασα εκεί ρε φίλε. Και τι έγινε που έφαγα 6, κάτω χαρτιά το μεγάλο τερματοφύλακα από τα Σοβιέτα. Και τι να κάνω, έγραψε όμως 6 ρε φίλε. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Εγώ κέρδισα την Ντόρτμουντ ρε φίλε φέτος στην έδρα της που δεν έχασε από καμιά ομάδα ρε φίλε. Ακούσε τη σούπα. Κέρδισα την Ντόρτμουντ που δεν έχασε η Ντόρτμουντ από καμιά ομάδα ούτε γερμανικά ούτε ευρωπαϊκά, ρε φίλε. Αυτό είναι άθλος. Δηλαδή, τι θες να μου πεις τώρα, δηλαδή, ότι σε τι είσαι μεγαλύτερη ομάδα, δεν έχω καταλάβει τώρα. Από ποιον, από μένα σε τι. Σε όλα, ρε φίλε. Τι. Υπερτερείς τους τίτλους μου. Σε όλα, ρε φίλε. Σε όλα. Δηλαδή, στο μπάσκετ, συγγνώμη τώρα. Α, στο μπάσκετ που εγώ έχω 21 τίτλους.
και εσύ έχεις 5. Ναι. Άρα δηλαδή εσύ δεν είσαι μεγάλη ομάδα. Στο μπάσκετ έχεις πιο μεγάλο, πιο πολλούς τίτλους. Δεν θα το λύσουμε, άρα, κύριε, καληνύχτα. Δεν θα το λύσουμε τώρα. Δεν θα το λύσουμε. Δεν λύνεται αυτό τώρα. Δεν λύνεται αυτό. Κάτσε να πάει ο Άρης στη Β' Εθνική με το καλό να ακούσουμε εκεί τον κύριο του Θριάμβου που θα γίνει. Έχουν περίσσιο θράσος, ρε φίλε. Περίσσιο. Πώς θα γίνει τώρα. Πάμε επόμενες γραμμές. Τι να κάνουμε, εκεί ταλαιπωρήστε. Όσοι είστε στη γραμμή. Ναι. Κώστα. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς το. Καλημέρα, Γιορδάνη, φίλε μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι, αδερφέ. Γενικά για αυτό το προηγούμενο τη φάση. Δηλαδή, στα τόσα χρόνια, ας πούμε, ανυπαρξίας μιας διοίκησης που έχουμε στην ομάδα, έχεις κάνει, να πούμε, κάποιες ομάδες εδώ της γειτονιάς που ήταν μια ζωή αόρατη για μένα, έτσι. Mm-hmm. Που ήταν μια ζωή πέμπτη και έκτη, να ασχολούνται για σένα, να πούμε. Για αυτά που τα... είσαι δεύτερος, ας πούμε. Που είσαι δεύτερος. Ναι, να σου πω, όχι, κοίταξε, δεν λέω για φέτος, ρε Σιγιώτα. Για πέρσι, που είσαι τέταρτος. Μια ζωή αυτές οι ομάδες ήταν από κάτω σου. Τώρα και... Πάντα είναι από κάτω, ναι. Και εσύ βγαίνεις Ευρώπη και... σχεδόν πάντα. Ναι, ναι, εντάξει, να ασχολούνται όμως με την. Και εσύ νιώθεις δυστυχισμένος και ο άλλος πανηγυρίζει τώρα από εκεί. Όταν δεν έχεις μια δίκηση, Ιορδάνη, όταν ένα φεύγει ένας προπονητής και δεν έχεις καθορίσει ήδη ένα. Ένα πού το ξέρεις εσύ που δεν καθορίστηκε, ρε φίλε. Μα φαίνεται, ρε φίλε. Πού το ξέρεις εσύ. Δεν το ξέρω. Ποιος τότε γιατί το λες αφού δεν το ξέρεις. Έπρεπε, να έχεις, έπρεπε ήδη να έχεις ένα προπονητή. Πού το ξέρεις, μπορεί να κλείσει ένα προπονητή. Το ξέρεις. Τι να με πεις, ρε Νίκο, αφού δεν ξέρεις, τι να με πεις. Δεν ξέρω, εσύ που ξέρεις τι λες. Να σε πω κι εγώ λίγο. Να με πεις αυτό που δεν ξέρεις. Άσε με να σε πω λίγο. Άντε πάλι να με πεις. Εντάξει, κοίταξε. Είσαι ας πούμε ένας πρόεδρος μεγάλος και δίνεις ένα αφήβητο. Τα χρήματα που δίνεις και θες να κάνεις την ομάδα το βήμα παραπάνω δηλαδή. Έτσι, ναι, δεν, ναι, ναι. Δεν έπρεπε σαν διαχείριση να ήδη να έχεις βρει παίκτες, ήδη να έχεις βρει ένα προπονητή, να μην βάζεις τους παλιούς, τους βετεράνους. Να, ας πούμε, να κρατήσουν λίγο το καράβι, λίγο κάπως καλύτερα. Ξέρω εγώ, μια ερώτηση κάνω. Δεν είναι κάτι που ναι, σου λέω κι εγώ, αφού αυτοί είναι γνώστες εκεί, γιατί δεν τους εμπιστεύεσαι. Κριτική τους κάνει, ναι, τι έδειξε. Καλά κάνει, αλλά δεν ξέρει. Κριτική να κάνει, ούτε ξέρει. Εγώ βλέπω την ουσία, ρε Συγκαρτάκη. Η ουσία ποια είναι, ρε φίλε, ποια είναι η ουσία. Σε έχει πρώτο στα playoff τώρα. Ωραία, θα βγούμε πρώτοι, εντάξει. Δεν ξέρω άμα θα βγούμε. Η ουσία αυτή είναι. Εγώ πιστεύω ότι θα βγούμε, γιατί βλέπω λίγο η ομάδα κάπως έστρωσε. Γιατί δεν με νοιάζει εμένα ο Ήβης ούτε ο Σαββίδης. Με νοιάζει ότι έστρωσε η ομάδα, έτσι. Α, μπράβο. Αυτό να την προσωπεύω, τον πάω 4 γράμματα. Λοιπόν, σε περίπτωση που βγούμε πρώτοι, έτσι. Λοιπόν, βγαίνουμε κατευθείαν σε ομίλους Champions League. Όχι, όχι. Όχι. Οπότε δεν έχουμε την ουσία ακόμα, φίλε. Φυσικά δεν την έχεις. Ποιος... Δεν έχουμε. Δηλαδή πρέπει ο Σαββίδης να ρίξει φράγκα κανονικά, να φέρει κανονικούς παίκτες και όχι κράκτες όπως έφερε το φίλο μας τον Μπερμπάτο. Γιατί ο Μπερμπάτο είναι κράκτης. Μάλιστα. Για μένα. Γιατί, να σε κάνω μια ερώτηση, περίπτωση Παναθηναϊκό. Πάω Παναθηναϊκός, χάνουμε 0-1. Είναι ένας Μπερμπάτον ικανός να σου κηρύσει το μάτς. Εγώ, φίλε, δεν πιστεύω ότι όχι. Τι να σε πω, άμα δεν καταλάβατε σήμερα ο Μπερμπάτοφ τι έκανε μέσα στο γήπεδο, λυπάμαι πολύ. Τι να καταλάβω για σήμερα, μιλάω για την ουσία. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Να κουνήσουμε κανένα σεντόνι, ρε αδερφέ. Αυτό θέλουμε όλοι, ρε Νίκο. Ρε αγόρι μου, αυτό θέλουμε. Το όλοι... θέλουμε, ρε φίλε, αλλά. Κοίταξε, με τις φωτοβολίδες δεν γίνεται δουλειά. Όταν θες, αν Ιβάν Σαββίδης να κάνεις το μεγάλο πάοκ μεγάλο, πας στην ουσία. Δεν ποια είναι η ουσία, ρε φίλε. Ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι να κουνήσεις εντόνι στην Τούμπα, ρε φίλε. Χαίρο πολύ, αυτό θέλουν όλοι, Νίκο. Δεν το θέλουμε. Όλοι το θέλουμε, αλλά δεν το βλέπουμε, ρε φίλε. Τι να δούμε, ρε Νίκο, αυτό γι' αυτό δουλεύουν. Δεν το βλέπουμε τόσα χρόνια, ρε παιδιά. Αυτό μπορεί να μου απαντήσει κανείς. Ρε φίλε, είναι δύσκολο να πολεμήσεις. Και το κατεστημένο και την ομάδα σου και τους γκρινιάριδες και τα πάντα όλα είναι δύσκολα το πολύ. Δεν μιλάω για τους οπαδούς, ρε. Οι οπαδοί γκρινιάζουν γιατί στεναχωριούνται, ρε Συγκαρτάς. Δεν το ξέρω, ρε παλικάρι μου, αλλά άμα νομίζω ότι εσύ με την γκρίνια και με το κράξιμο κάνεις καλά καλό, κάνει κράξε. Καλά κάνει και γκρινιάζει. Κράξε, ρε φίλε. 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 Κράξε, ρε φίλε.